Είναι ένας γίγαντας, ένα 95. Ναι. Θα σε παντρέψω. Αυτός μένει εκεί. Εκεί, αυτά είναι όλα δικά του. Έχει 1000 άτομα προσωπικό. Να λύσουμε και το θέμα των φράγκων. Ρε, ξέχασα να σου πω. Έφυγα από εκεί, αυτός μένει με τη μανούλα. Θα κάνω podcast εγώ. Ναι. Με τη μανούλα του μένει εκεί. Κάτσε, μη μου αρχίσει τα αρνητικά. Βασίλισσα θα σε κάνω. Στις φοιτίες εκεί. Στις φοιτίες, άμα δεις το σπίτι, δηλαδή άμα λύσεις το θέμα με την πεθερά. Ναι. Καταλάβες, δεν υπάρχει. Θα το λύσουμε εμείς το θέμα με την πεθερά. Ορίστε, ναι. Αυτός είναι ένας γίγαντας. Σε έχω ανοιχτή ακρόαση. Ένα παιδί, ένα ψηλό παιδί. Γιατί δεν έχει βρει μέχρι τώρα αυτό. Πάλι τα ίδια. Αλλά εντάξει. Όχι, να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχει φτιαχτεί μέχρι τώρα μια οδοντόβουρτσα φυσική. Γιατί κανένας δεν αποφάσισε να το κάνει. Βάλα ακουστικά να κάνω την εκπομπή τώρα. Εμείς δεν μιλάμε. Άμα δεν μιλάμε. Πού ήρθαμε, Θεούλη, σε ευχαριστώ που με έφερε. Ξεκινάμε. Θέλεις να βάλεις ακουστικά να ακούσει τη φωνή σου, ή δεν θέλεις. Όχι, ρε. Αλλά να μιλάς λίγο. Εδώ είναι το μικρόφωνο, να μιλάς εδώ. Εδώ ράβονται οι οδοντόβριτσες, βλέπετε. Εδώ. Τώρα σοβαρά, δεν υπήρχαν οδοντόβριτσες με φυσική. Όχι, δεν υπάρχουν οδοντόβριτσες. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν. Για πάντα εκεί να αγοράσουμε μία. Πάντα βρες. Θέλω. Κάνω Google. Όχι φυσική οδοντόβριτσα, γιατί θα σου έρθει μία με μπαμπού. Ναι. Έτσι και θα πει είναι φυσική. Λέμε αυτό που βλένισε. Ναι, βάζεις. Φυσική. Είναι το πίσω μέρος του καθόλου. Τι τρίχε δηλαδή. Από το αλό εβέρα. Από ένα φυσικό προϊόν. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχε όμως. Γιατί δεν παντρεύτηκε ο ψηλός. Γιατί κανένα δεν φτιάχνει. Κοίτα τώρα, εγώ είμαι άνθρωπος του γιατί. I'm a white person. Γι' αυτό έκανα και αυτή την εκπομπή. Γιατί να παντρευτεί. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε στρώμα πριν την κόκκοματ με φερμουάρ. Γιατί δεν υπάρχει στρώμα που να έχει μόνο φυσικά υλικά. Απλά πράγματα. Γιατί. Γιατί βαριέται, άλλο να μαζέψει τα φύκια. Γιατί δεν υπάρχει μόνωση από φύκια, σε ρωτάω. Γιατί δεν υπάρχει μόνωση. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Άμα πα σε σπίτια παλιά και τα γκρεμίσουν δίπλα σε. Τα παιδιά που είχαν κάνει τι φύκια για τα κινητά. Όχι τα παιδιά, μαθητή μου είναι αυτό σε μένα. Πάρε να δει. Τον έχω αναφέρει τον Φι. Ο οποίο είπε ότι σ' άκουσε. Ε, τότε όχι, μα άκουσε η μαθητή μου. Πε λίγο. Ένα ψηλό. Γιατί δεν θα παντρευτεί κι αυτό. Πού το πλαστικό, εγώ δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει. Σταύρος Τσομπανίδης. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό μπορεί να γίνει όμως με φύκια. Πολ, δεν το πιστεύω ότι έχεις έρθει στο στούντιο. Ούτε κι εγώ ότι γνώρισα τον πατέρα σου που έβαλε το πλυντήριο και το έκανε φωτιστικό. Γιατί τον άνθρωπο θέλω να τον συναντήσω και να βάλει αυτό μέσα σε ένα κοπηλατήριο. Δηλαδή ενώ γυμνάζει. Τι κάνει αυτό τώρα μέσα στο κοπηλατήριο. Ξέρεις τι είναι το κοπηλατήριο. Φαντάζομαι ότι. Έχει πάει σε κανένα γυμναστήριο. Που, ναι, έχω πάει. Έχω έτσι, περάσει από τη ζωή μου μια φορά. Κάνει έτσι και κάνει κουπί και γράφει αυτό. Τι έχει μέσα αυτό που τραβάς. Δεν ξέρω. Έχει βάρη, αλλά μπορεί να έχει και νερό. Δηλαδή την αντίσταση να την προκαλείς με νερό. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω με τον πατέρα σου να με βοηθήσει και να φτιάξουμε το πρώτο γυμναστήριο. Μάλλον είναι ένα όργανο γυμναστικής. Ναι. Το κοπηλατήριο. Να μου βάλει αυτό γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος, να βρούμε έναν τρόπο να βάλει αυτό μέσα και ενώ κάποιος γυμνάζεται και έχει φυσική κατάσταση, να πλένει και τα ρούχα της γυναίκας του ή του ιδίου. Τι είναι αυτό δηλαδή, δύσκολο. Αυτό είναι εφεύρεση. Δεν είναι εφεύρεση, τίποτα είναι. Είναι ένα απλό πράγμα, έχει μια χρηστική αξία. Είναι και δεν ξοδεύουμε και ρεύμα. Διτής σημασίας είναι. Το ένα, φτιάχνεις το σώμα σου γιατί γυμνάζεις και το άλλο είναι. Ότι πας σε ένα ξενοδοχείο, γιατί αυτό θα το πουλήσουμε με τον πατέρα σου σε ξενοδοχεία, να βγάλεις και εσύ κάνα φράγκο, και να το πουλήσουμε στα ξενοδοχεία. Και όταν πηγαίνεις στο ξενοδοχείο και θες να πλύνεις τα ρούχα σου και είσαι οικολόγος και δεν θέλεις να ξοδεύεις ενέργεια, θα λες: κατεβαίνω κάτω στο γυμναστήριο, πλέον και τα ρουχαλάκια μου και τα ανεβαίνω και είμαι έτοιμος. Και υπάρχει κοινό που θα το κάνει αυτό, θεωρείς εσύ? Πολύ κοινό θα το κάνει. Ναι. Δηλαδή αυτοί που γυμνάζονται για να έχουν και τη γυναίκα τους ξεκούραστη, αυτό μπορεί να πάει και στα σπίτια. Όχι, μπορεί να πάει, θα πάει. Για εσένα δεν θα σε έχει ο άντρας ξεκούραστη το βράδυ όταν φτάνεις και πάνε να κοιμηθείς. Στην γένεια, θα με έχει. Ναι, γιατί άμα είσαι κουρασμένη, τι να το κάνει που έχει εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι. Σωστό και αυτό. Να του κόβει πρέπει και λίγο όμως. Πρέπει λοιπόν το βράδυ να σε έχει στην πένα. Οπότε λοιπόν θα κάνει γυμναστική για να είναι έτοιμος αυτός. Ναι. Και θα έχει πλύνει και όλα, θα έχει κάνει μπουγάδα. Πώς λέει, happy wife, happy life. That's κάπως it. Έτσι το otherwise, λέει. I mean, you go to bed and you go to dead body. That's it. Done. Ήσουν πάντα έτσι από μικρός. Ναι, ναι, τι δηλαδή. Τόσο δηλαδή σαν εφευρέτης, θέλω να δεν πω. Δεν είμαι εφευρέτης. Πώς τώρα. Αυτό απλά τώρα πραγματάκια είναι η ζωή. Δεν είναι. Μα ήρθε στο στούντιο και μου λες γιατί δεν είναι η ηχομόνωση με φύκια. Ναι. Γιατί δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει με φύκια. Και άμα δεις ότι παλιά τα σπίτια. Στον τοίχο μέσα για να μην έχουν ζέστη και κρύο, μόνωση λοιπόν, βάζανε φύκια.
Είναι εύκολο. Πολύ εύκολο. Πού βάζανε φύκια, σε ποιες περιοχές? Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω βοηθήσει ένα φίλο που έφτιαχνε το σπίτι, ένα παλιό σπίτι του προπάπου του. Λοιπόν, και είναι στην Κομωτινή, στο Φανάρι. Στην Κομωτινή, κοντά, στο Φανάρι, που έχει και κάτι πεύκα εκεί. Φανάρι, δεν το λένε? Ναι. Τέλος πάντων, στο σπίτι αυτό στην παραλία, ναι, είναι η μόνωση με τέτοια. Πριν σε ρωτήσω πολύ αρχικά για την ιδέα με τα φύκια, ναι, θέλω να πω ότι όταν σε είδα πριν 2 χρόνια ήτανε, ναι, να μιλάς στην εκδήλωση που είχε κάνει η Βέτα Γεωργιάδου. Σε έχω αναφέρει σε αρκετές εκπομπές, έχω να σου πω. Σου κάνω διαφήμιση. Ναι, και έκανε, δηλαδή, και έκανε η. Ήσουνα σε εκείνη τη φάση, εγώ τότε που ήμουν στο Γιατί Όχι. Ήσουνα πάρα πολύ εμπνευστικός για αυτούς που ακούμε από κάτω και θέλουμε. Στη χώρα καλά του δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται όλα. Και έτσι βγήκε ο τίτλος της εκπομπής. Γιατί όταν το έκανα, μου λέγανε όλοι: όχι, ξέχασε το, όχι, όχι, κανείς δεν θα ακούσει. Ναι. Κανείς δεν θα ακούσει. Και εγώ έλεγα: γιατί όχι, ρε παιδιά. Γιατί όχι, ρε παιδιά. Ναι. Γιατί όχι, γιατί όχι, γιατί όχι. Γιατί όχι, .gr έγινε ο τίτλος. Και ήταν πολύ. Το timing που σε άκουσα τότε ήταν πολύ καθοριστικό. Και θέλω να πω ευχαριστώ, δηλαδή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και τώρα έχουμε να πάμε μαζί στην Κένια πρώτον. Δεύτερον, να πάμε μαζί στην Τινησία. Ναι. Για να δεις ότι όλη η ελιά στην Ελλάδα, το ιερό αυτό δέντρο καίγεται, δηλαδή τελειώνει την πορεία του το δέντρο, δεν έχει άλλες δυνάμεις, πεθαίνει έτσι όπως πέθανε. Έχει ένα κύκλο ζωής και το δέντρο. Λοιπόν, και τι το κάνουμε οι Έλληνες, το πετάμε. Το καίμε δηλαδή. Και το πουλάμε, ξέρω εγώ, 80 ευρώ το κυβικό μέτρο. Ναι. Την ελιά, 100. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή εμείς ψάχνουμε να βρούμε ελιά, τώρα που μιλάμε, και το είπα και χθες σε μερικά παιδιά, μακάρι, δεν νομίζω να έρθει κανείς. Να αγοράσουμε ελιά για να το κάνουμε οδοντόβουρσα. Ναι. 3.000 ευρώ το κυβικό αγοράζουμε άμα μας το δώσει. 3.000. Ναι. Τα ξύλα που κυκλοφορούν στην αγορά, τα πολύ ακριβά, κάνουν, ξέρω εγώ, 1.500 ευρώ το κυβικό, 2.000. Εμείς δίνουμε 3.000 ευρώ το κυβικό. Ναι. Να πάρει ένα στην ελιά όταν τελειώσει η πόλη, να την κόψει, να την κάνει φέτες, έτσι, σε 5 πόντους, σε 10. Όποιος ασχολείται και ακούει το ξέρει, δεν είναι τίποτα. Παλιά γινόντουσαν αυτά, τώρα δεν γίνονται. Και να μας πουλήσει το ξύλο έτοιμο, ναι, για να το κάνουμε εδώ το όρτσα. Ναι. Γιατί η ελιά είναι το μόνο δέντρο που δεν χρειάζεται λάδωμα. Γιατί έχει λάδι μόνο του. Ναι. Δεν χρειάζεται λούστρο δηλαδή. Α, οκ, αυτό θα πει λάδωμα. Το πιάνεις και είναι σαν βελούδο, ναι, η ελιά από μόνη της. Ναι. Άρα λοιπόν όταν την βάζεις στο στόμα δεν κρατάει τίποτα. Ναι. Δεν κρατάει ούτως ή άλλως κανένα μικρόβιο, δεν κρατάει και νερό. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να έχει. Είναι ένα στυλπνό πράγμα το οποίο, ναι, είναι τέλειο. Αλλά θα πάμε στην Τινησία να αγοράσουμε ελιά. Ναι. Οπότε να έρθεις να δεις πώς γίνεται, ναι, και να κάνεις μια εκπομπούλα και να πεις στα παιδιά: γεια σας, όποιος με ακούει, ελάτε να δείτε πώς το είδα εγώ και το κάνουμε στην Τινησία, το κάνουμε κι εμείς. Έχω πάει στην Τινησία. Ωραία. Και εγώ έχω πάει και βαριέμαι να ξαναπάω. Οπότε είναι ευκαιρία να έρθεις να κάνεις και εκεί μια εκπομπή. Δηλαδή, να κάνω και εκεί μια εκπομπή. Ναι, να δεις τι είναι η ελιά, που είναι μεγάλος πλούτος. Θέλω να πω ότι μιλάς για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και να βλέπεις τα πράγματα και τη φύση αλλιώς. Before it was cool. Δηλαδή τώρα είναι πάρα πολύ με τους millennials. Δεν ξέρω τι είναι cool, μωρέ. Εμείς φτιάξαμε μια εταιρεία που λέγεται Κόκομα, τα απλά, μόνο από τη φύση. Πώς ήρθε αυτή, ναι, η πρώτη ιδέα, θέλω να πω. Δηλαδή, είχα πάει και μια κοπελίτσα εκεί να κοιμηθώ όταν δεν είχα λεφτά πριν 35 χρόνια και. Ναι. Και μου λέει: μάνα μου, δεν κοιμάσαι εδώ. Και πήγα κάτω σε μια παραλία να κοιμηθώ με αυτή. Γιατί δεν είχαμε που να πάμε. Φραγκάκι δεν υπήρχε. Και πού να δει, εσύ άμα είσαι. Στην άμμο δηλαδή. Εσύ που θα κοιμόσαι με τον καλό σου, άμα πήγαινε στην παραλία και δεν είχε τίποτα. Στην παραλία, στο ξενοδοχείο Τα Αστέρια. Α, στα ξενοδοχεία, λέμε δεν έχει τίποτα εκεί. Όχι, το Τα Αστέρια το εννοώ, τον ναι, ουρανό. Πού θα πήγαινε εκεί? Στην ξαπλώστρα. Ποια ξαπλώστρα, τι θα έχει από κάτω? Άμμο. Άμμο καλό, ή φύκια, πιο μαλακό. Φύκια, ναι. Δηλαδή, σωστό, άμα κυλιώσει το ένα πάνω στον άλλο, να μην πονά κιόλα, να έχει από κάτω κάτι. Σωστό και αυτό. Φύκια θα έχει λοιπόν. Ναι. Εκεί κοιμήθηκα και λέω: για κάτσε, ρε φίλε, γιατί δεν το κάνω στρώμα αυτό. Και δεν υπήρχε αυτό τότε πουθενά. Πουθενά. Τότε, άμα είχα βρει τότε και βρήκα και αυτή την Google απέναντι και την άλλη, θα μου λέγανε: γιατί δεν το έχει κάνει άλλο. Αυτό. Οπότε, δηλαδή, αρχίζουμε και έχουμε το φόβο γιατί δεν το έχει κάνει. Οπότε, εμείς είμαστε σαν του πιγκουίνου που κάνουν ό,τι κάνει μπροστινό. Ναι. Και κάνουμε κι εμείς, έτσι. Ξενοδοχεία, frozen yogurt, ό,τι είναι η μόδα. Και η ιδέα το Airbnb όταν το κάνανε, ναι, σου λέει, ναι, σου δεν μπορεί κι άλλος να το έχει σκεφτεί, ναι, αυτό. Και όμως έχει γίνει αυτό τώρα που είναι. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε να αναδείξεις το ξύλο ελιάς και θα βοηθήσεις, ελπίζω, πολλούς νέους να το κάνουν. Ναι. Γιατί είναι πράγματι το τελειότερο ξύλο για να έρθει σε επαφή με το σώμα μας, η ελιά. Ναι. Καταλάβεις τι λέω. Εκεί είναι και ο συμβολισμός κιόλας του δέντρου αυτού. Είναι δεν είναι μόνο. Και θα κάνεις ένα δέντρο. Θα κάνεις και αυτό λοιπόν, να μάθεις τα νέα παιδιά ότι μπορούν. Υπάρχουν πολλά χρήματα στην ελιά.
Κάθε φορά που σε ακούω, δίνεις τις ιδέες σου έτσι. Ναι. Που στην Ελλάδα σκεφτόμαστε ότι την ιδέα μου να μην την πω. Να μην την πω. Δεν το σκεφτόμαστε. Ναι. Όταν δίνεις ένα, παίρνεις δέκα. Να το θυμάσαι αυτό. Ναι. Όταν δεν έχεις τίποτα, όλα σου έρχονται. Ναι. Ναι. Να σου πω και κάτι άλλο λοιπόν που πρέπει να πάμε να κάνουμε. Είδες εδώ τώρα πώς κάνουμε την οδοντόβουρτσα με αυτό το γκάκτο, με αυτό το αθάνατο. Έτσι λέγεται. Αθάνατος λέγεται αυτό το δέντρο. Αθάνατος. Ναι, και στην Κρήτη υπάρχουν και πολλοί και σε άλλα νησιά και εδώ κοντά θα βρούμε. Βγάζει ένα μεγάλο έτσι σαν κορμό, ας πούμε, γύρω στα 5-6 μέτρα. Ναι. Και με αυτό γινόντουσαν σκοινιά παλιά. Και άμα θέλεις να δεις, να ανακαλύψεις μια καινούρια ιδέα, τι πρέπει να κάνεις, ξέρεις? Όχι. Να ψάξεις παλιούς ανθρώπους, παλιά βιβλία, ας πούμε. Ναι. Αυτές είναι καινούργιες ιδέες. Θα πας εκεί και θα δεις τι κάνα για να το ξανακάνεις. Και τότε θυμάμαι που είχαμε ξεκινήσει και το ψάχναμε, λέω γιατί και τα. Έχουμε 11 εκατομμύρια πρόβατα στην Ελλάδα και πετάμε το μαλλί. Πετιέται το μαλλί. Είχα ξεκινήσει εδώ πέρα στη Δράμα, στο Παρανέστη, σε κάτι καταράκτες και φτιάξαμε και δρόμο και χάσαμε και πολλά λεφτά. Ρίχναμε το μαλλί μέσα. Ναι. Για να το πλένουμε, γιατί είναι 11 εκατομμύρια κιλά μαλλί. Κάθε και πρόβατο ένα κιλό βγάζει περίπου. Και το πετάμε αυτό. Το πετάμε. Πόσα λεφτά είναι αυτά? 55 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα πετιούνται. 55 εκατομμυριάκια μαλλί, γιατί 5 ευρώ κάνει το μαλλί. Ναι. Καταλάβες, 5 ευρώ να αγοράσεις ένα κιλό μαλλί. Δεν τα μαζεύει κανείς. Πουθενά. Τώρα λένε εκεί μαζεύουν κάτι και τα πάνε, γιατί δεν έχω εργοστάσιο στην Ελλάδα, στα Σκόπια. Κάπου εκεί κοντά. Λοιπόν, στη φύση υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει ο Έλληνας. Γιατί στην Ελλάδα, μόλις θα πεις ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, ναι, θα πέσει ο περίγυρος και θα σου πούνε όχι. Δεν γίνεται, ναι. Και μετά θα πέσουν και με νούμερα. Θα σου λένε, αλλά με νούμερα, με το business plan δεν γίνεται. Δεν υπάρχει business plan, ρε, στη ζωή, ρε. Γι' αυτό υπάρχει. Μου άρεσε εκείνη την ημέρα που καψούρα τα είπες. Καψούρα υπάρχει, καψούρα. Ναι. Έχεις καψούρα. Άμα έχεις καψούρα, κάνεις τα πάντα. Το, γιατί όχι. Μέσα στο εδώ, στο δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορεί να λέω εγώ, να λες εσύ, να φτιάχνουμε ένα business plan και να λέμε θα πουλάμε τόσο, θα κάνουμε τόσο. Αλλά το λέμε οι δυο μας. Έξω είναι το παιχνίδι. Καταλάβες. Δεν έχει... σου είπανε στην αρχή με τα νούμερα ότι δεν ακούω, business ρε. Plan, ότι ξέχασέ το. Χίλιους άκουγε και του κεφαλιού σου κάνε. Δεν ακούω κανέναν. Τώρα μου στο Κατμαντού θα πεθάνει στο δρόμο, θα σε φάνει οι Τούρκοι. Να πεις γι' αυτό. Ναι, φεύγω 8 Ιανουαρίου. Άμα δεν έχει παντρευτεί τότε μέχρι τότε το φίλο μου. Καταλαβαίνετε, θα σε πάρω μαζί. Στο Καθμαντού. Καθμαντού, ξέρεις που είναι? Ξέρω, ναι. Πού είναι το Καθμαντού? Στο Νεπάλ. Στο Νεπάλ, τι είναι το Νεπάλ? Κρατήδιο, κράτος. Ναι, και τι έχει? Που δεν ξέρω πού ανήκει τώρα. Μόνο του είναι. Μόνο κάτι είναι με την Κίνα, κάτι υπάρχει εκεί. Το Θιβέτ. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Και το Έβερες που είναι? Στο Νεπάλ. Ωραία. Άρα, λοιπόν, και στο Καθμαντού. Και στην Κίνα. Ναι, η πρωτεύουσα είναι το Καθμαντού. Θα πάμε από εδώ λοιπόν, θα περάσουμε Τουρκία. Ναι. Πώς θα πάμε μέχρι εκεί? Όποιος θέλει. Ποιες πτήσεις, ρε, με το ποδήλατο, με τρελαίνεις, ρε. Α, με το ποδήλατο. Δεν το έχεις καταλάβει? Όχι, γιατί γι' αυτό το ρωτάω για να το καταλάβω, ναι, καλύτερα. Γιατί... για να σκεφτώ την πρόταση πιο σοβαρά. Ναι, για το WWF το κάνω εγώ και άλλα παιδιά. Όσοι έρθουν και γουστάρουν, γιατί WWF. Θα πάτε δηλαδή πού, στο Κατμαντού με τα. Με τα ποδήλατα, 3 μήνες. Από... δηλαδή, θα φύγουμε 8 Ιανουαρίου και θα καταλήξουμε, γιατί ξεκινάει η αποστολή για να ανέβει στο Everest μετά, 2 Απριλίου. Θα ανέβεις και στο Everest? Ναι, θέλω να κοτσάρω. Με ποδήλατο όμως, πρόσεξε τώρα. Στο Everest έχει ανέβει ο αδερφός μου και άλλα παιδιά από την Ελλάδα. Ναι, 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 το έχω διαβάσει, ναι, αυτό. Εγώ θέλω να κοτσάρω ένα ποδήλατο στην πλάτη, γιατί εκεί κάθε γραμμάριο μετράει, ρε. Δηλαδή, δεν με έχει το ποδήλατο αυτό που ήρθες μέσα στο στούντιο ή όχι, άλλο? Όχι, μικρό, μικρό. Για να χωράει, όχι να χωράει, να κρέμεται από πίσω στην τέτοια, στην τζάντα. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να το βάλω συμβολικά στην κορυφή να με βοηθήσει ο Θεούλης. Ναι. Ή η θεά, τι είναι, άντρας ή γυναίκα? Ό,τι πιστεύει ο καθένας, δεν ξέρω. Εσύ πιστεύεις ότι είναι άντρας ή γυναίκα ο Θεός? Εγώ πιο πολύ πιστεύω στο σύμπαν και στην ενέργεια, σύμπαν, η αλήθεια είναι. Λόδε, τώρα, αν είναι άντρας ή γυναίκα, δεν ξέρω. Για αυτό λέμε. Για τον εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω σε σένα. Ναι, ότι θα έρθει και κάνουμε σημεία και θαύματα. Εκεί 3 μήνες εκεί πέρα τώρα. Θα είμαι εγώ με το. Όχι, μπορεί να κάνει μια εβδομάδα. Μπορεί να έρθει και να έρθει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Από πού θα ξεκινήσετε? Αθήνα. 8 του μήνα. Και θα περάσετε από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Και μου είπαν εκεί από τη γεωργική σχολή, μου είπε μια κοπέλα που τη γνώρισα γρήγορα, τι είναι αυτό. Και τη λέω, έλα να φυτέψουμε κανένα δέντρο. Για να κάνουμε κάτι στη ζωή, να φυτέψουμε, να δημιουργούμε. Και μου είπε, θα το κάνω, μου λέει. Στις 12 του μήνα, μου είπε. Άμα μας ακούει, εγώ θα περάσω από τη Θεσσαλονίκη.
Δηλαδή πότε θα έρθει η Θεσσαλονίκη? 12. Στις 12. Είναι 500 τόσα χιλιόμετρα. Ιανουαρίου. Ναι. Ωραία. 8 θα φύγουμε. Αν είναι κι άλλος, κανονικά όταν έρχομαι να μιλήσω στη Θεσσαλονίκη, έχω έρθει 3-4 φορές με το ποδήλατο. Μα εκείνη την ημέρα που σε είδα εγώ με τη Βέτα που πηγαίνατε μετά στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, πήγαμε. Δεν ήρθες τότε. Δεν ήρθα. Πήρα τις μανάδες και τους πατεράδες. Και στεναχωρέθηκα που δεν ήρθα. Βροχές, είχε, κλαίγανε από χαρά όλες εκεί, κυρίως γυναίκες. Και πόσα άτομα προέκυψαν και πήγατε εσείς? Πήγαμε και με 20 αριά. Ξέρω εγώ. Και φτάσαμε μετά από 3 μέρες. Οι άλλοι, κάποιοι ήταν και στο λεωφορείο όμως. Α, μπαίνανε και κάπου, ναι. Κάπου, ναι. Άστους, μαθαίνουν στην Ελλάδα. Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Τι να κάνουμε. Δεν είναι μερικοί καπνίζουν. Θέλω να πω, εσύ το παράδειγμα, ότι αρκεί ένα άτομο. Ναι. Να πάει μπροστά και να έρθουν οι άλλοι. Για είναι το δω. Παράδειγμα που μου έχει πει μια φίλη μου, ναι. Ήταν ένα ωραίο παράδειγμα. Όταν θες να ζητήσεις κάτι, σκέψου μια παρέα παιδιών, λέει, στην παραλία. Και είναι ένα παιδάκι που είναι μόνο του. Και αυτά, τα υπόλοιπα κάνουν κάτι, παίζουν. Και πάει και τα σκουντάει και δεν του δίνει σημασία. Αλλά μόλις πάει μόνο του και αρχίζει και χτίζει το δικό του πύργο, αρχίζουν και μετά έρχονται οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν, φαίνεται, γεννημένοι εργάτες. Αυτός ήταν, ναι. Εργοδικός. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον. Ναι. Και είναι ωραίο. Δηλαδή μου θυμίζεσαι ένα αυτό το παράδειγμα, ότι θα κάνει μόνο σου και θα έρθουν και άλλοι από πίσω. Ναι, μωρέ, γιατί λες προηγουμένως έχεις μια ιδέα, μην τη δώσεις. Και τι θα τις κάνεις ιδέες, και τι θα τα κάνεις τα λεφτά, και τι θα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πράγματα, χαίρονται. Αυτό οι είναι άλλοι. Πολύ ελληνικό το, ναι. Να μην πω την ιδέα μου, γιατί θα μου την κλέψουν. Έχει, μωρέ, ας να την κλέψουν όλοι. Εσύ περνάς καλά. Το βασικό είναι να βγαίνει ο ήλιος. Άμα βγαίνει ο ήλιος, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ας τους άλλους να είναι πλούσιοι. Ο πλούσιος πάει να τα μαζεύει τα πραγματάκια του, έχει, ναι. Εφορίες, έχει λαό, εκεί τον κυνηγάνε. Έχεις δει κανένα πλούσιο να είναι πάνω σε ένα ποδήλατο μόνος του? Όχι, μόνο και σένα. Και να μην φοβάται τίποτα. Μόνο για φαντάσου λοιπόν, είναι αυτός που έχει πολλές ευθύνες, δηλαδή έχει πλούτο, ρε παιδί μου, λεφτά, είναι όλοι με ένα bodyguard, να μην τους φάνε τι. Ναι, ναι, οπότε ναι. Είναι φυλακισμένοι δηλαδή. Απλώς δεν το καταλαβαίνεις. Είναι φυλακές πολυτελείας. Δεν μπορεί να πας κάπου μόνος σου. Δεν μπορεί. Εγώ έχω κοιμηθεί σε στρωμακόκομα. Τι έκανες, κοιμήθηκες μόνο? Γιατί ήταν ένα που κούλαγε στρώματα. Φοβερό το στρώμα. Άκου ένα ιστορικό. Είχε βγάλει και έλεγε, επειδή μια κοπέλα εκεί δεν μπορούσε να μείνει έγκυος, και τυχαία πήρε ένα στρώμα δικό μας και έμεινε. Καμία σχέση με το στρώμα, βέβαια, έτσι. Ναι. Έτυχε, ρε παιδί μου. Αυτό λοιπόν. Σκηνή γορδόνη. Του έλεγε για το ανώστρωμα. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και σαν μάρκετινγκ αυτό εδώ πέρα. Στα στρώματα κόκομα αυξάνουν τη γονιμότητα. Ρε, αυτό έλεγε αυτό. Για να πάρετε, λέει. Για... Να πάρετε, το πουλάτε. Ναι, πιο ναι, εύκολα. Το ανώστρωμα κάνει και αυτό. Γιατί ανέπτυσε κάτι θεωρίες εκεί ότι η μηχανική και το πάνω από το στρώμα. Τίποτα δεν ισχύει από αυτά. Έμεινε η κοπέλα τυχαία έγκυος πάνω στο δικό μας στρώμα. Τα μαξιλάρια είναι ωραία που έχετε μετά. Μαξιλάρια είναι πολύ καλά. Έχουν όλα φερμουάρ πρέπει να τα φτιάξει ακριβώς όπως είναι το σώμα σου. Ναι. Γιατί άλλο θέλει ο μελλοντικός σου άντρας που είναι 1,95 και άλλο θέλεις εσύ, κατάλαβες. Σωστό και αυτό. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Οπότε έχουμε ένα φερμουάρ και το φτιάχνεις. Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι, ναι. Κοιμάσαι ώρες αρκετά. Όχι πολύ. 5 ώρες. Που είναι τόσο που χρειάζεσαι. Δηλαδή, ναι, όταν... χρειάζομαι 8. Ναι, εσύ είχε πιτσιρίκα. Εγώ είμαι παππούς. 5 ώρες μόνο και μια χαρά λειτουργεί δηλαδή. Όλα μια χαρά. Όρθιος πάντα είμαι. Ναι, ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή. Τώρα και στο εξωτερικό γίνεται μεγάλο κίνημα για τη σημασία του ύπνου και του πόσες ώρες κοιμόμαστε. Ναι. Αλλά βλέπω έτσι, πολλά έτσι. Πλαστικά και αυτό εδώ το ανθρωπάκι πλαστικό. Τίποτα δεν βλέπω φυσικό εδώ. Πρέπει πριν έρχεσαι να υπάρχει μια προειδοποίηση από, τους, ναι. Από την ομάδα σου. Καλυφθείτε γιατί. Καλύψτε τα πλαστικά γιατί. Όχι, okay, είπαμε, μου έδωσε όρκο. Δεν θα ξαναβάλει τα χείλη σου πλαστικό. Μου το είπε όταν μπήκα. Μου το είπα, ναι, ναι. Έσπρα, μπορείς να κάνεις τα πάντα χωρίς να αγγίζουν τα χείλη σου πλαστικό. Θα πίνεις νεράκι από τη βρύση, τρεχούμενο. Και το νερό είναι που είπες και λέω αυτό πρέπει να το ναι, γράψουμε. Είναι το νεαρό είδωρ. Δεν υπήρχε λέξη νερό, κοίτα το να δεις. Άρα λοιπόν το νερό είναι τρεχούμενο. Μόνο τρεχούμενο δεν είναι πια. Στο κοτσάρουν μέσα σε ένα πλαστικό, ναι. Έχεις χαρά εσύ ναι. Που τα ανοίγεις. Ναι. Έχεις και επίσης χαρά που λες θα πάει για ανακύκληση. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας τίποτα στην Ελλάδα να ανακυκλίζει. Τίποτα όμως. Και χαίρεσαι. Χαιρόμαστε όλοι, τραλαλά. Θα πνιγούμε στο πλαστικό. Ναι. Είναι, πάντως βλέπω πολύ κόσμο τώρα με τα. Με τα πώς θα το πω. Τα σκεύη του. Σαν πλαστικό που βγαίνουν έξω. Με τα, από μπαμπού και λοιπά. Και τα καλαμάκια επίσης που είναι από. Από πω, διάφορα άλλα υλικά πλήν πλαστικό. Να σου πω μια λέξη που να... ελπίζω να την ξέρεις. Τι σημαίνει φεραίκος? Πες μου το. Γιατί είναι φιλοσοφία αυτό, δεν είναι να σε μάθει. Φεραίκος. Ναι, φεραίκος. Φεραίκος. Κάτι με τον οίκο μας. Ναι. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι σημαίνει, την ακούω πρώτη φορά. Φεραίκος τι σημαίνει? Φεραίκος το οποίο. Αυτός που φέρει εγγύηση. Ναι. Ναι. Ο φεραίκος. Αυτός που
Τι βγάζω στο τραπέζι, για πες. Άφηγαλες ένα μπουκάλι γυάλινο με νερό και ένα ζευγάρι σαγιονάρες. Ναι, σαντάκια. Ο Φερέικος τι θα πει. Τι άλλο βγάζω, για λέει εδώ. Έχω δηλαδή μια τσάντα. Έχεις μια τσάντα, ναι, και βγάζεις από το βαλιτσάκι του Sport Billy, βγάζεις ένα υφασμάτινο... Ένα παντελονάκι. Ένα παντελονάκι, κοντό. Ναι. Επέστονται. Το σπίτι σου είναι αυτό, σαν τη χελώνα. Τώρα σε αγαπάω. Η χελώνα, θα πει Φερέικο, σαν τη χελώνα, δηλαδή που κουβαλάει το σπίτι τη. Ναι, εδώ μέσα τι έχει. Έχει μανταρινάκια. Βανίλιες. Και βανίλιες. Και έχει και αυτό εδώ το λωτό. Το λωτό. Τον βρήκα χτες και τον έφερα. Είναι το σπίτι, η κουζίνα μου αυτή, καταλαβαίνεις. Ναι. Μετά έχω να δίνω δώρα. Στυλό, δώσουμε στις φίλες μας απέναντι. Τις δύο αυτές τις κούκλες. Θα τους δώσουμε ένα δωράκι να χαρούν. Οπωσδήποτε. Τι θα τους δώσουμε. Στυλό. Business card. Έτσι είναι μαγιά τώρα. Business card θέλεις. Πάρε μια business card. Αυτά παρόν το παραγγείλει και να λέει και γιατί όχι. Δεν το έχεις εσύ αυτό. Εγώ το έχω, ναι. Ναι. Αυτό που πιάνεις είναι ιερό. Γίνεται στη Σπάρτη, είναι το πιο ελαφρύ στυλό του κόσμου. Κατάλαβες. Και όταν το ξεκινήσαμε, είχαμε αγοράσει κανένα τέτοιο. Όλο πλαστικό. Όπως και εσύ κρατάς πλαστικό. Κράτα, μην το ξαναγγίξεις, δώσ' το να φύγει από πάνω σου. Ναι. Κατάλαβες. Είδες τι ωραίο στυλό και έγινε στη Σπάρτη. Ξέρεις πόσα όχι άκουσα. Πόσα όχι. Όσα άκουσα και εγώ εδώ πέρα τώρα. Πρέπει να πήρα πιο πολλά όχι από εκείνα που πήρε ο Τσίπρας τότε που έλεγε ναι όχι. Και εγώ πάω πολλά όχι εδώ. Πολλά όχι. Εδώ. Και όμως το έβαλες μπρος, θέλω να πω. Ναι, γι' αυτό ένα μπουκαλάκι. Αυτό τι είναι. Για να βάζει νερό, άλλο. Αλόγα. Εντάξει, ένα θέλω μου φτάνει. Να το δώσω, το χαρίσω κανέναν άνθρωπο αυτό. Θέλεις, έχεις εσύ μπουκαλάκι. Ε, έχεις εσύ. Για να το δω. Ναι, αυτό εδώ. Πάρ το εσύ, έλα. Λοιπόν. Ο τόπος μου το μέλλον. Ναι, πάρ' το, στο κάνω δώρο. Γιατί εντάξει, εγώ... το κατάλαβα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, δω, αυτό... τι άλλο έχω τώρα, να σου δώσω και κάτι. Οι κοπέλες δεν μιλάνε απέναντι. Έχεις κάνει μάθημα, μην μιλάει καμία. Πάρε εδώ κανένα στραγαλάκι. Το σπίτι μου, δεν σου είπα. Ναι, το σπίτι μου. Σε φιλεύω κάτι. Κάτσε να δώσουμε και στην κοπέλα απέναντι. Άλλη μια λέξη, ξέρεις, όταν πας σπίτι, δεν σε φιλεύουνε. Ναι, με φιλεύουνε. Για πάρε εδώ, κανένα στραγαλάκι. Λοιπόν. Επιδαψιλεύω, για ψάξε μια λέξη. Τι θα πει επιδαψιλεύω? Φροντίζω κάποιον, του δίνω κάτι να φάει, να χαρεί στο σπίτι μου. Την ξέρεις τη λέξη αυτή? Εγώ την έχω ακουστά, αλλά δεν θυμάμαι τι σημαίνει. Αυτό που σου είπα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι μου εμένα, για να πάμε πάλι στη λέξη Φερέικος. Ναι. Γιατί όμως το είπα αυτό? Γιατί δεν χρειαζόμαστε πολλά πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, όταν έρθει στην Κένια, εκεί δεν φέρεις καμιά βαλίτσα μαζί, γιατί θα μείνει εκεί που θα τη φέρεις. Ναι. Ένα κιλοτάκι θα έχεις, δύο βασικά πράγματα. Ναι, είμαι καλή, ταξιδιώτης. Θα τα πλένεις κάθε μέρα. Θα πάει και στην Ινδία, θέλω να έτσι, πω. Έτσι, θα τα πλένεις κάθε μέρα, φοράς τα ίδια την άλλη μέρα και θα πηγαίνουμε. Ναι. Με δύο ποδηλατάκια. Θα είναι κι άλλοι δηλαδή. Θα είσαι η πρώτη που θα δει να γίνεται ένας καναπές. Με αυτό το σύστημα. Γιατί οι καναπέδες φτιάχνουμε. Αγοράζουμε ένα μηχάνημα από Γερμανούς, Ελβετούς, όποιοι τα φτιάχνουν. Ναι. Και πάμε και υφαίνουμε ένα ύφασμα. Τα λεφτά τα παίρνουν αυτοί οι μηχανές. Και οι άνθρωποι που παράγουν το βαμβάκι, το αλόε πέρα, δεν παίρνουν τίποτα. Έτσι, τίποτα. Ναι. Εμείς λοιπόν θα φτιάξουμε κάτι για να έχουμε ένταση εργασίας και να βγάζουν τα λεφτά οι άνθρωποι αυτοί, να μην έρχονται στην Ευρώπη και μας ζητάνε λεφτά. Και το παίζουμε εμείς ελεήμονες κτλ. Α, του εγγύστε. Πάλι πίνεις κάποιο τέτοιο. Από το πλαστικό. Γιατί πας να βάλεις από ότι... Πολύ φαντάζομαι ότι δεν αντέχεις να μην κατασκευάζεις και να γεννάς και να φτιάχνεις. Ναι. Μ' αρέσει. Ναι. Στραγαλάκια τρώμε άμα ακούνε οι άνθρωποι. Ναι. Έτσι. Τα οποία είναι πολύ τίμια. Τίμια τροφή το στραγάλι. Ναι. Όπως είναι για τα όλα τα... Όλοι οι ξηροί καρποί. Όλοι οι ξηροί καρποί. Και να μην τρώτε κρέας. Να μην πούμε και για δύσκολες στιγμές όμως τι κάνεις όταν συμβαίνουν. Δύσκολες στιγμές, χαίρομαι πολύ όταν είναι. Γιατί μετά που τελειώνουν οι δύσκολες στιγμές, ρίχνεις ένα μπράβο, χτυπάς την πλάτη σου και λες: μπορεί παιχτούρα, κατάφερες και το έκανες. Δεν θέλεις να είναι όλα εύκολα. Και όταν όλα δύσκολα είναι όμως. Τι έχεις δυσκολίες, για πες να τις λύσουμε να δούμε. Έχω δυσκολίες. Τι δυσκολίες. Έχω δυσκολίες να μάθω να ζητάω. Έχω δυσκολίες. Έχω δυσκολίες. Θα αλλάξουμε τη Θεσσαλονίκη μαζί. Να την αλλάξουμε. Ναι. Και τι είπαμε θα κάνεις. Είπαμε στη Βηρητό και στη Λιβύη, στην τέτοια όπως το λένε εκεί κάτω. Ναι. Στο Λίβανο, ο άνθρωπος εκεί. Με τα ποδήλατα. Θα τα κάνεις και εσύ να χαρούν τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ποδήλατο, να πηγαίνουν στο σχολείο τους με ένα πατινάκι.
Να του νοικιάσει ένα πατινάκι. Αλλά όμως δεν είναι αυτό τώρα που εγώ αγαπώ όμως, καταλαβαίνεις. Ναι, δεν αγαπάς να δίνεις χαρά στον κόσμο. Το δίνω μέσα από τις εκπομπές όμως. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Τότε θα πάμε και θα κάνουμε εκπομπές. Είπαμε 2-3. Είπαμε για την ελιά που θα πάμε να δούμε, ναι, πώς το κάνουν εκεί κάτω. Μετά είπαμε για την οδοντόβουλσα, πώς τη φτιάξαμε και να παίρνουν λεφτά αυτοί οι ντόπιοι. Ναι. Οι Κενιάτες οι άνθρωποι, να μην έρχονται στην Ευρώπη. Να έχουν δουλειά εκεί, καταλαβες. Ναι. Γιατί με το που εμφανίστηκε το πλαστικό, είναι και αυτό μια κατάρα. Εκείνοι οι λαοί που έβγαζαν, που βγάζανε και ελπίζω να ξανά αρχίσει η δουλειά κτλ. Φύγανε, γιατί δεν έχουν. Δεν είναι ο κύριος λόγος, αλλά είναι ένας από τους λόγους. Ναι. Πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους. Όπως και το στυλό που σου έδωσε αυτό δώρο, ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί κάτω τώρα που ασχολούνται είναι από τη Σπάρτη. Και κάθονται εκεί και φτιάχνουν ένα στυλό. Ναι. Τη μάχη του πλαστικού θα την κερδίσουμε. Τη μάχη για το πλαστικό, ενάντια στο πλαστικό. Ναι, γιατί δηλαδή. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω λίγο ξαφνικά αυτό τώρα με τα καλαμάκια, με τα. Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται. Ξαφνικά δεν έγινε. Το καλαμάκι δεν χρειάζεται. Αυτό είναι μια επινόηση. Λέει να πίνω τον καφέ με καλαμάκι. Γιατί το. Πρέπει να ρουφάς έτσι, να κάνεις τα χέρια σου έτσι. Τι μαϊμουδιά είναι αυτή. Δεν μπορείς να πιεις δηλαδή. Χωρίς καλαμάκι. Τι κάνει το καλαμάκι, πες μου πρώτα απ' όλα. Δεν πίνω και πιο καφέ εγώ καταλαβαίνεις, οπότε... Να σου πω εγώ τι κάνει, πες, τίποτα. Πες. Τι κάνει το καλαμάκι. Στα ποτά επίσης το πίνω. Αλλά αλλάζει το σχήμα του σώματός σου για το πώς ρουφάς. Ναι. Μπορείς να ρουφήξεις έτσι ή να κάνεις έτσι. Ναι. Και ποια η διαφορά δηλαδή. Τέλος πάντων, όμως με αφορμή τα καλαμάκια που τα περιορίζουμε τώρα, έχω δει μέχρι και από. Ζυμαρικά έχω δει να χρησιμοποιούν για. Έχω πει και έφτιαξα εκεί κάτω για τα ξενοδοχεία τα δικά μας, αλλά μετά δεν έκανε εκείνο. Ασχολιόμαστε με κάτι που δεν έχει καμία ουσία, το καλαμάκι. Δεν χρειάζεται το καλαμάκι στη ζωή μας. Το βάλε ένας μαϊμούδες. Ωραία, το καλαμάκι. Εδώ το μπουκάλι όμως. Τα γυαλιά είναι πλαστικά τα γυαλιά. Τα γυαλιά. Μπορεί να τα κάνει από ξύλο τα γυαλιά. Ναι. Απλά. Θέλω να πω, το πλαστικό είναι τόσο πολύ. Το πλαστικό είναι ένα εύκολο παντού. Πράγμα. Αλλά είναι το ακριβότερο υλικό που βρήκε ο άνθρωπος. Ναι. Είναι το ακριβότερο. Ενώ μοιάζει να είναι το φτηνότερο. Ναι. Είναι το ακριβότερο. Γιατί δεν θα καθαριστεί ποτέ. Ναι. Δηλαδή, βρωμίζουμε τον κόσμο. Ήδη τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, θα ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο. Λέει, πάω και καθαρίζω παραλίες. Και πού τις πας, ρε μεγάλε. Αυτά που καθαρίζεις, πού τα πας. Πού τα πάει. Σε κανένα βουνό. Ναι. Δηλαδή δεν καθαρίζεται το πλαστικό. Όσο και να ακούγεται τρελό. Και... Δεν καθαρίζεται το πλαστικό. Δεν έχει που να το πας. Εκτός αν βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε από τη γη, να το πάμε σε απάνω και σε άλλα. Και δεν γίνεται κάτι άλλο, εννοείς. Και να γίνει, κοστίζει τόση πολύ ενέργεια, ναι, που είναι δώρον άδωρον. Ναι. Το πλαστικό από τη στιγμή που δημιουργείται είναι καταστροφή. Απλά πράγματα. Έχει ευκολία για τον τεμπέλη. Ναι. Έτσι. Για έναν που θέλει να πάει κάθε μέρα πηγαίνει και πίνει ένα καφέ. Πάρε ένα μπουκαλάκι, ρε φίλε, μαζί. Ναι. Και αυτός ο άλλος από μέσα να σου δώσει. Ναι. Και γιατί να τον πιείς τον καφέ ντε και γαλά μέσα στα μάξι. Είναι στυλ. Σωστό και αυτό. Τότε πιέσαι ένα καφέ, κάνε τη δουλειά σου. Πρέπει να αφήσεις από πίσω τόση μπόχα δηλαδή. Για την Κρέτα τι λες. Καλό κοριτσάκι, μια χαρά. Άμε, μ' αρέσει. Ναι, μπράβο. Και εμένα μ' αρέσει. Ναι. Μακάρι να ήταν Ελληνίδα. Ναι. Γιατί έχουμε ακούσει για αυτήν την ατάπειρα σχόλια. Εντάξει, μωρέ, τώρα που έχουμε. Δεν είναι. Αλλά εντάξει. Κοίτα, μόνο που το κάνει κάποιος. Χριστιανή είσαι. Μάλλον. Ναι. Δεν έχεις ακούσει άπειρα για τον Χριστούλη. Ποιος το σταύρωσε, ο παππούς. Άπειρα. Ο παππούς δεν το σταύρωσε. Και ο δικός μου παππούς, όλοι οι παππούδες μας. Ναι, ναι. Πήγανε και τι λέγανε για τον. Τι έκανε ο άνθρωπος. Ναι, όχι, εντάξει. Κάτι κάνει το κοριτσάκι τέλος πάντων. Ναι, όχι, το κοριτσάκι να μην ακούγεται υποτιμητικά, γιατί είναι μικρή κοπέλα, ξέρω εγώ, 15 χρονών. Γι' αυτό το λέμε. Κάποιος θα πήγε κάτι άλλο, δηλαδή, και ο Χριστούλης όταν έφτιαξε την εκκλησία πήγε και δηλαδή, πουλάγανε πραγματάκια μέσα στο μαγαζάκι του. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Είπε η κοπελίτσα κάτι ωραίο, έκανε κάτι ωραίο. Μπορεί να είναι και κανένα γύρω-γύρω και να. Θέλω να πω ότι οι μισοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι πραγματικό και άλλοι μισοί λένε ότι όχι, δεν θέλω μανταρίνι. Ποιο θέλει μανταρινάκι. Δεν θέλουν οι υπόλοιποι μανταρινάκι εδώ πέρα που έχουμε. Για πες. Λέω, η κλιματική αλλαγή, υπάρχει και η πεποίθηση ότι είναι κάτι που φούσκα δηλαδή και δεν ισχύει. Εντάξει, μα τη φούσκα. Εγώ πηγαίνω με το ποδήλατο και μπροστά μου περνάνε όλοι και μου δείχνουν πίσω την εξάτμιση που πατάνε και χαίρονται και τα λοιπά. Και αναπνέω εγώ ένα πράγμα που είναι δηλητηριώδες εγώ συνέχεια. Αυτό θα δημιουργήσει και στο κλίμα κάτι, δεν ξέρω. Στους ανθρώπους δημιουργεί. Πολύ, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να μιλάς, όπως και σήμερα τώρα, μέσα μου μετά να ρωτιέμαι, είναι πάντα έτσι, σε καλή διάθεση. Πάντα είμαι έτσι. Πάντα έτσι, γι' αυτό σε ρώτησα. Σήμερα ήρθε αυτή εκεί πέρα και έβαλε μια μουσική. Ποιο ήταν και το τραγούδι, βάλτε το λίγο να χορέψουμε να τα πούμε. Ποιο τραγούδι έβαλε. Ποιο έβαλε,
Εκείνο το σαξοφωνάκι, για παίξτε το λίγο. Καλά, το ακούσουν και οι ακροατές. Γιατί, κακό είναι. Θα ακούσουν και οι ακροατές. Θέλω να πω επίσης ότι στο public speaking που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θέλω να πω ότι είσαι από τους καλύτερους που έχω ακούσει στην Ελλάδα. Γιατί τα λες σαν να τα λες σε μένα μόνο. Γι' αυτό. Ναι. Χωρίς μια προσπάθεια να εντυπωσιάσεις. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να λες αυτά που κάνεις. Οπότε, άμα λες αυτά που κάνεις. Γιατί είναι αλήθεια. Αφού τα κάνεις, τα λες. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται ούτε να σκέφτεσαι τίποτα. Λες αυτά που κάνεις. Ναι. Μεγάλη ιστορία αυτό. Γιατί άμα δεν τα έχεις κάνει, κάποιος τα γράφει, θα πας εκεί και θα πεις εκεί. Ναι, αλλά δες εδώ. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και να λες αυτό που σκέφτεσαι με τιμία. Αφιλτράριστο. Τότε είναι τίμιο. Ό,τι σκέφτεσαι, πες το. Μπορεί να είναι λάθος, σωστό, αλλά πες το. Ναι. Όχι να σκέφτεσαι τι θα πεις. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Ποιος θέλω να πεις κάτι στους ακροατές μου που φοβούνται. Να κάνουν το πρώτο βήμα, είτε είναι αυτό από ρομαντική σχέση μέχρι το να κάνουν τη δική τους δουλειά και φοβούνται. Φόβος. Και σκέφτονται. Τι, να, τι ένα τέτοιο θέλω να πεις. Ο φόβος είναι ένας κύριος ντυμένος, ναι, με πολλά ρούχα, ναι, που αν τον χδίσεις θα καταλάβεις ότι είναι σαν και εσένα. Τώρα μου ναι, ναι, αλλά ωραίο, σωστό, ωραίο αλλά... ήταν αυτό τώρα που είπες. Θα... Έχει πολλά ρούχα, ρε, φοράει με... Φοράει ας πούμε φανελάκι, μετά φοράει μπλουζάκι, μετά φοράει εκείνο το. Πώς το λένε εκείνο που βάζουν εδώ μπροστά, ρε, πριν το σακάκι. Το γυλαίκο. Το γυλαίκο. Ναι. Μετά φοράει σακάκι και μετά, ναι, φοράει και μια καπαρτίνα. Άντε να το γδίσει αυτό. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι το φόβο όμως. Πώς να τον. Δεν τα πάμε. Τον γδίνεις. Κάνει δηλαδή αυτό που φοβάσαι. Ναι, πηγαίνεις κοντά του και αρχίζεις και τον, του λες να βγάζεις λίγο το σακάκι. Αρχίζεις και μιλάς. Βγάζεις το παλτό. Βγάζεις το παλτό. Μετά του λες για να δούμε άμα βγει που θα είσαι πιο ωραίος χωρίς το σακάκι. Το βγάζεις και στο τέλος βλέπεις ότι είναι ανθρωπάκι, τίποτα σαν και εσένα. Ναι, μπορεί να μην πας ποτέ κοντά του. Μπορείς να. Να μην φτάσεις ποτέ κοντά του. Ναι, αλλά με φτάσει αυτό λέω. Μην είναι σαν και εσένα. Θα πήγαινε, άγγιξε τον. Άμα θέλω να πω τον. Γιατί βλέπουμε πολύ φόβο γύρω μας. Αυτό βλέπω, αυτό, ναι, βλέπω. Άμα αγγίξεις το άγνωστο, σου αποκαλύπτεται. Ναι. Άμα αγγίξεις το άγνωστο, σου αποκαλύπτεται. Ναι, ξεκυμνώνεται μπροστά σου. Έχεις ένα άγχος, λες. Να, λέμε ας πούμε για τους φίλους που λες για μια σχέση, δεν είπε. Βλέπει ένας πιτσιρικάς μια κουκλάρα απέναντι. Ναι. Και είναι σαν και εσένα ακριβώς ο πιτσιρικάς. Θα έχει φίλο. Και δεν πάει. Έτσι θα πει. Σιγά με κοιτάξει εμένα. Και έτσι γεια σου, τώρα πάμε καλά. Οπότε λοιπόν αυτές οι κουκλάρες στο τέλος μένουν μόνες τους και ζουν με χάπια. Γιατί δεν πάει κανείς. Γιατί όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Ναι, και σου λέει αυτό. θα σου πω κάτι άλλο που λέγαμε μικρή, αλλά δεν θα το πω ακριβώς έτσι, γιατί μπορεί να με. Και λοιπόν. Δεν έχουν φίλες οι ωραίοι, οι γενναίοι έχουν. Ναι, ωραίο είναι και αυτό. Ναι. Αλλιώς ήθελα να το πω, αλλά το μετά. Για λέγε. Όχι, θέλω το, αυτό ότι φοβόμαστε. Αυτό, είτε να κάνουμε το πρώτο βήμα σε μια ρομαντική σχέση, το πρώτο βήμα να κάνουμε τη δική μας δουλειά, να παρατήσουμε μια σχέση που δεν είμαστε καλά, να παρατήσουμε μια δουλειά που δεν είμαστε καλά. Και φοβόμαστε να κάνουμε το πρώτο βήμα, ό,τι και πρώτο βήμα έχει ο καθένας στο μυαλό του. Ναι, να παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Δεν έχω τηλέφωνο. Μια υπηρεσία που θα στέλνει ενδυναμωτικά SMS πάντως, πραγματικά εγώ θα είχα κάνει εγγραφή, να ξέρεις. Ναι, ρε, αλλά άκου να δεις τώρα. Άμα δεν κάνεις κάτι που έχεις στο μυαλό σου, την άλλη μέρα θα το έχεις μετανιώσει. Θα το έχεις μετανιώσει. Yeah. Οι άνθρωποι που περιστοιχίζεσαι έχουν σημασία. Μόνο. Αλλιώς τι να κάνω. Περνάω την ημέρα μου ωραία. Ναι. Αλλιώς δεν έχει νόημα να. Θέλω να είμαι με ανθρώπους που μπορώ να βοηθήσω. Τα λέω καλά. Αυτή τώρα είναι γιατί είναι μαθητευόμενη. Έχει έρθει σηκώκομα, καταλάβες. Έχει πιάσει δουλειά. Ναι. Και πιστεύω πολύ. Είναι τσακάλι. Μιλάει τέλεια γαλλικά. Ναι. Αγγλικά. Συμπαθές είναι δικοπέρα από το πρωί. Κούκλα είναι. Πέρα τώρα. Οπότε, δεν το λοιπόν συζητάμε αυτό. Ναι. Να ρωτήσω πώς από την Κόκκομάτ πήγατε στα ξενοδοχεία, αλλά μου είχαμε κάνει άλλο podcast εδώ πέρα τώρα. Τι, πόσοι από την Κόκκομάτ? Πώς περάσαμε από τα στρώματα στα ξενοδοχεία. Να την ιστορία. Ήταν ένα τύπος, αυτό το φρούτο το ξέρεις, το λωτό. Πώς τον ξέρει, από τον Οδυσσέα. Πω, είδες. Η λωτοφάγη. Του είχε δώσει ομορφιά, αλλά του δίνει και φρούτα να τρώει να μην φύγει. Εγώ μάλλον δεν έχω φάει το σωστό λωτό ακόμα, γιατί δεν μ' αρέσει. Δεν σου αρέσει ο λωτό, κάτσε να φάμε αυτόν παρέα. Μπορούμε να έχουμε κάτι για να το κόψουμε. Κάνεις κουμάντο λίγο. Έχω μέσα στην κουζίνα. Βρες εκεί έναν τρόπο, φέρτο να το φάμε, να το μοιραστούμε. Πρέπει να πεις στους ακροατές, είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος. Είμαι με 4 πανέμορφες κοπέλες. Ναι, θα το πω. Ναι.
Εσύ είσαι μπράβο. Κάνεις ωραίες εκπομπές και καλείς ωραίο κόσμο. Ναι, ναι. Με ενδιαφέρει πολύ ποιος θα έρθει. Ναι, δεν βασικό γι' αυτό. Και να, οι ακροατές σου να μαθαίνουν πραγματάκια εκεί. Ακριβώς αυτό. Είσαι νέα και όμορφη και δραστήρια και τα λοιπά. Έχει σίγουρα κοινό που θέλει να μάθει από σένα. Και είπαμε σήμερα την ελιά, μην ξεχάσουν. Τα καλαμάκια τα οποία, αφού είπες καλαμάκια, σου λέω ότι έξω από το Αγρίνιο. Γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με ποδήλατο. Όλοι όμως. Δεν υπάρχει μέρος. Εκεί λοιπόν θείονται κάτι καλαμάκια έτοιμα. Έτοιμα δηλαδή το καλαμάκι από εκεί βγήκε. Είναι, καλαμάκι δεν υπήρχε σαν έννοια, ρε παιδί μου, να το βάζει να το ρουφά. Ένα καλαμάκι ήταν εκεί. Λοιπόν, μπορούν να πάνε να βρουν δισεκατομμύρια καλαμάκια στη λίμνη όπως μπαίνει στο Αγρίνιο, όπως έρχεσαι δηλαδή από Μεσολόγγι, ας πούμε. Ναι. Έτοιμα. Απλώς να βρει κάποιος τον τρόπο να τα κόβει. Καλαμάκια από καλάμια δηλαδή. Καλάμι, καλάμι, okay. Αυτό. Καλάμι. Ναι. Και να τα πουλάει στον κόσμο, αφού θέλουν εντε και καλά να βάλουν κάτι στο στόμα τους για να μπορέσουν να πιούν το υγρό που πολύ πιο εύκολα το πίνουν χωρίς το καλαμάκι. Ναι. Αλλά αφού θέλει καλαμάκι ο άλλος. Ντε και καλά. Ντε και καλά να έχει αυτό το φυσικό καλαμάκι Αγρινίου. Που θα υπάρχει και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Εγώ εκεί το είδα. Ναι. Και υπάρχει σε αυθονία. Ναι. Ναι. Και για τα ξενοδοχεία όμως να μου πεις. Ναι, λίγο. Λοιπόν, να είπαμε. Και να μην φοβούνται. Ναι, είπαμε να μην φοβούνται. Ναι, γιατί μια φορά συναντάω δύο κοριτσάκια στο Άμστερνταμ. Πέταγα για Ελλάδα και πηγαίναμε μέσω Γενέβης. Λοιπόν, και έρχεται μία από τις δύο λοιπόν και μου λέει: μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί με την αδερφούλα μου και τα λοιπά. Της λέω: ποιος είμαι, ο Μπραντ Πιτ είμαι. Βγάλε μια φωτογραφία. Ξέρω εγώ, για πες μου την ιστορία, γιατί θες. Να μου λέει: μα έχετε βοηθήσει πολύ την οικογένειά μου. Λέω: τι έχω κάνει. Ο αδερφός μου λέει: σας άκουσε μια φορά που μιλάγατε και πήρε θάρρος για τα ξενοδοχεία. Τώρα θα σου πω: που κοιμόμουν εγώ, γύρισα όλο τον κόσμο χωρίς λεφτά και πήγα να κοιμόμουν σε ακριβά ξενοδοχεία. Ναι. Δηλαδή έβρισε ένα ακριβό ξενοδοχείο και τώρα δεν θα σε ρωτήσει κανείς που μπαίνεις, αφού είναι χάος εκεί. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος. Ναι. Και πήγαινα και κούρνιαζα κάπου εκεί, στα υπόγεια, ας πούμε, κάπου. Ναι. Και έβγαζα τη νύχτα. Μέχρι να βρεις μια φιλενάδα να μένεις, ένα φίλο, κάτι, ξέρω εγώ, να βολευτείς. Λοιπόν, και αυτό είχε ακούσει αυτή την εκπομπή και στην κρίση επάνω πήρε δύναμη και λέει: θα πάω στην Ολλανδία. Και δούλευε σε ένα εστιατόριο όταν με συναντήσαν οι δύο κοπελίτσες. Μάλιστα ήταν πολύ μορφωμένες. Η μία ήταν στρατιωτικός γιατρός και η άλλη ήταν δασκάλα. Ναι. Δηλαδή ήταν παιδιά αξιόλογα, πολύ αξιόλογα. Και οι γονείς τους αξιόλογοι άνθρωποι και μέναν στην Αθήνα. Και επειδή είχαν καταγωγή από Σέρες και κάτι είχαν εκεί, έφυγαν και οι γονείς. Και πήγαν να κάνουν, γιατί λέω: πήγαινε, ρε, δεν έχουμε, οι Έλληνες δεν χρειαζόμαστε κανέναν, ούτε να μας δώσει τίποτα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Για τις κοπέλες με την Ολλανδία τώρα. Α, ναι, 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 και χάρηκα πάρα πολύ και ήταν τόσο έτσι παιδιά συναισθαλμένα, γιατί τους λέω: ελάτε το βράδυ να φάμε. Πήγαινα εγώ στο ξενοδοχείο, μα μου λέει: θα έρθουμε εμείς να φάμε. Ναι, ρε, θα έρθεις να φας μαζί μου. Γιατί να μην φας. Λοιπόν, δεν ήρθαν τελικά. Γιατί δεν κολλάς στους τύπους και είμαστε τόσο συνηθισμένοι να είναι όλοι στους τύπους. Ναι. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Αν με ακούτε όμως, να σας καλώ, γιατί δεν σας έχω ξαναδεί από τότε. Γιατί μου είχατε δώσει πολύ δύναμη που μου είπαν αυτό το πράγμα. Δεν σας έχω ξαναδεί. Δηλαδή δεν ήρθαν. Ούτε έχουν επικοινωνήσει με κάποιον. Όχι, ντράπηκαν. Σου λέει: εγώ θα πάω να φάμε. Ποιο να πάω να φας. Και μετά πώς γίνανε τα ξενοδοχεία όμως. Α, τα ξενοδοχεία, να σου πω. Είχαμε ανοίξει ένα κατάστημα στο πρώτο μας, όχι το πρώτο, το τρίτο ήταν. Πρώτα ανοίξαν στη Μαδρίτη, αυτό ήταν στο Άμστερνταμ. Ναι. Και είχαμε δυναμώσει κάπως και μοιράσαμε καταλόγους στον κόσμο και τους καλούσαμε να έρθουν στα εγκαίνια, τα οποία ήταν 2 Απριλίου, ξέρω εγώ. Αλλά τι έγινε, πέσαμε έξω στους 6 μήνες που χτίζαμε ένα ωραίο πράγμα κτλ. Και ανοίξαμε μια εβδομάδα μετά. Την επόμενη μέρα που δεν είχαμε ανοίξει, λοιπόν, ήρθε ένα γράμμα, μάλλον email, fax, ξέρω τι ήταν τότε, το 2003, σου λέω, το 2004, ναι, ναι, ναι. Στην Ολλανδία. Και έλεγε: θέλαμε να αγοράσουμε τα πάντα από εσάς, αλλά Έλληνες είστε, δεν ανοίξατε στην ώρα σας και εμείς παντρευόμαστε. Τρελάθηκα εγώ όταν το είδα και τους λέω: υπάρχουν δύο ειστήρια, λέω, γιατί ήταν ένα ζευγάρι. Ή στην Ολυμπιακή ή στην KLM, να έρθετε στην Ελλάδα να δείτε αν είμαστε επαγγελματίες και φτιάχνουν τα καλύτερα κρεβάτια στον κόσμο. Μετά που γνωριστήκαμε, γιατί αυτοί απέκτησαν 3 παιδιά, είμαστε φίλοι πια, μου είπε, ας πούμε, η κοπελιά, τώρα η σύζυγος και μητέρα, μου λέει η μάνα μου να μην πάμε στην Ελλάδα, αφού μας δίνουν και τα εστήρια δωρεάν, γιατί θα μας έβαζαν ναρκωτικά, θα μας βάλουν ναρκωτικά οι Έλληνες μέσα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ τους λέω: έλα να δεις άμα είμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθαν στην Ελλάδα αυτοί, μάλιστα έμεινε έγκυος τότε, αλλά ήταν... Σε στρώμα κόκκομα. Σε στρώμα κόκκομα. Και τι γινότανε λοιπόν,
για να έρθει. Ήταν Δευτέρα, ξέρω εγώ, και τους λέμε το Σαββατοκύριακο. Πέρασαν 10 μέρες, ξέρω εγώ, μέχρι να έρθουν. Ένα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και εμένα με έπιασε πανικός. Πού να τους βάλω να κοιμηθούν. Πάω λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο, ναι, και του λέω, φίλε μου, έχουμε πολύ, ωραίο, πολύ ωραία στρώματα. Θέλω να σου φτιάξω ένα δωμάτιο, δεν πληρώσει τίποτα. Να το αλλάξουμε, να το κάνουμε κόκκοματ, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που έχω καλέσει να κοιμηθούν και να χαρούν τον ύπνο τους και να αγοράσουν πράγματα από εμάς. Όχι, μου λέει, το στυλ δεν ταιριάζει σε εμένα. Αυτός είχε κάτι μπαρόκ μέσα, κάτι. Ναι, ναι, βαριά. Ναι, τία, ναι. Λοιπόν, βέβαια αυτός μετά από 10 χρόνια έρθει και τα χοντρακούμπησε και πήρε τα πάντα. Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Το κατάλαβε αργά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέσα στον πανικό, τι έγινε, πήγαμε και βρήκαμε ένα loft. Είναι μια ωραία λέξη αυτή, loft. Ναι, δηλαδή, ναι, ωραία λέξη. Ένας χώρος ελεύθερος που δεν έχει κολόνες. Ναι, 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 αμερικάνικος. Αμερικάνικη μαγιά. Λοιπόν, και γρήγορα, γρήγορα πήγαμε και βάλαμε εκεί κρεβάτια, ό,τι προλάβαμε. Λοιπόν, και να τους κοιμήσουμε εκεί. Έρχονται λοιπόν, κοιμούνται αυτοί, τους άρεσε ο ύπνος, τους άρεσε τα πάντα. Μάλιστα τότε αγοράσαν για μας 25.000 ευρώ, γιατί είχαν λεφτά οι άνθρωποι. Και τα πήραν όλα κόκκομα το όλο το σπίτι. Ήταν μεγάλη παραγγελία, έτσι, ναι, για μας τότε. Λοιπόν, και τι έγινε, αφού έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί, σκεφτήκαμε πώς να κάνουμε κάτι για να μπορούμε να φιλοξενούμε κόσμο. Γιατί εμείς είχαμε πάντα ένα μέρος στη Λακωνία, εκεί που γεννηθήκαμε. Έχουμε ξύλινα σπιτάκια με μόνωση από φύκια, που έρχεσαι και κοιμάσαι εντελώς δωρεάν. Ναι. Και άμα θες να πληρώσεις, πληρώνεις με ένα πείμα που θα γράψεις ή με δύο φωτογραφίες που θα βγάλεις. Αλλά. Αλήθεια, ναι, τώρα. Ναι, 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 μπορείς, είσαι καλεσμένη. Και όλοι που μας ακούτε, άμα γουστάρετε να πάτε να δείτε κοντά στη Μονεμβάσια, 25 χιλιόμετρα από τη Μονεμβάσια είναι. Λέγεται Χαρακιά το μέρος. Δεν το γράφει πουθενά. Είναι σαν Χαρακιά, έτσι. Δεν φαίνεται στο χάρτη. Δηλαδή μεταξύ Πλήτρας και Αρχάγγελου. Όποιος, ναι, θέλει να έρθει, στέλνει ένα μήνυμα στην Κόκκομα. Και λέει, γεια σου, θέλω να έρθω με τη φιλενάδα, με την οικογένειά μου να κάνω διακοπές. Ναι, και αυτό το κεντρικό σημείο που το λύνουμε ποιος θα έρθει και τα λοιπά είναι στο Άμστερνταμ. Δηλαδή ένας Γερμανός που θέλει να έρθει μας το στέλνει και το Άμστερνταμ του απαντάει ναι, έχει διαθεσιμότητα. Ναι. Πληρώνει τα εισιτήριά του, εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα από αυτά. Απλώς του δίνουμε το χώρο και εκεί κάτω πάει και βρίσκει ένα παράδεισο επίγειο. Γιατί δεν έρχονται τουρίστες εκεί ή δεν έρχονται πολλοί, θα έρθει κανένα το καλοκαίρι. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε φτιάξει αυτή την υποδοχή, ας το πούμε, η οποία είναι εντελώς φυσική. Ένα σπιτάκι δεν έχει καθόλου ρεύμα, τα άλλα έχουν και λίγο ρεύμα. Χαίρεσαι τον τόπο, βάζεις 2-3 αγγούρια μελιτζάνες εκεί, καλλιεργείς και τη γη. Όχι εκείνοι που έρχονται. Έχει έρθει βέβαια ένας και έχει κάτσει 4 μήνες γιατί έγραφε ένα βιβλίο. Έλα, φίλε μου, κάτσε. Απόλαυσέ το. Θα σας γράψει μετά και μια αφιέρωση σίγουρα. Εντάξει. Όχι, το έκανε ο άνθρωπος εκεί που πήγε. Και έτσι ξεκινήσανε και τα γίνονται. Άκου τώρα τα ξενοδοχεία λοιπόν, αφού έγινε αυτό και είδαμε ότι το εκτιμάει κάποιος να ελέγξει, ας το πούμε έτσι, που θα πάνε τα λεφτά του. Ναι, δηλαδή ναι, θα πάρω ένα κρεβάτι, είναι καλό. Οπότε, λοιπόν, και είναι μια φιλοσοφία ολόκληρη, θέλω να πω. Ναι, 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 ναι. Και μετά έγινε και ένα τυχαίο γεγονός. Ήμασταν έτοιμοι, αλλά ήρθε ένας άνθρωπος Έλληνας από τη Νότια Αφρική στην Ελλάδα, που είχε ένα παιδάκι με σύνδρομο Down. Ήθελε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και πήγε να γράψει το παιδί του στην Κηφισιά σε ένα σχολείο. Και εκεί είμαστε σπόνσορες. Εμείς έχουμε δώσει πολλά πράγματα. Και στην εταιρεία υπάρχει εξής φιλοσοφία, ότι όποιος έρθει και ζητήσει κάτι για ένα ίδρυμα θα το πάρει. Ναι. Παλιά δίναμε χρήματα, τα κόψαμε γιατί γινόντουσαν γλέρια και πλαστικές σημεούλες, όχι όλα, αλλά δεν θέλαμε. Και όποιος έρθει να ζητήσει κάτι, πάντα είμαστε υποχρεωμένοι να του δώσουμε. Αυτό ξέρει κόκκομα και αυτό κάνουμε. Λοιπόν, αυτό το ίδρυμα είχαμε δώσει πουφ, διάφορα πράγματα που έχουν ανάγκη τα παιδιά, να κάθονται, καναπέδες. Ναι. Λοιπόν, και αυτός πήγε το παιδί του εκεί και γνώρισε την Κόκκομα από εκεί και ήθελε να κάνει και μια δουλειά στην Ελλάδα και αγόρασε ένα ξενοδοχείο. Το σημερινό Ναυσικά, που είναι δικό μας πια. Μας το πούλησε. Δηλαδή, πήρε πράγματα Κόκκομα, τον έχασα. Μάλλον δεν τον ήξερα εγώ καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έμενα τότε στη Βαρκελόνη και με πήρε τηλέφωνο. Γεια σας, λέει, είμαι αυτός και αυτός. Και η γυναίκα μου δεν προσαρμόστηκε. Μου είπε την ιστορία του και που ήθελε να φύγει. Βέβαια. Το πουλούσε το ξενοδοχείο του ακριβά, γιατί το είχε αγοράσει και ακριβά. Ναι. Με δάνεια από την τράπεζα και εκείνο και τ' άλλο. Και δεν βρίσκαμε λύση, γιατί ήταν υπέροχο το ποσό. Τέλος πάντων, αυτό που του είπα είναι ναι, θα πάρουμε και το δάνειο που έχεις δώσει, θα το πάρουμε μιας και είχε ένα παιδάκι με πρόβλημα λίγο. Οπότε το αγοράσαμε.
με την προϋπόθεση ότι αυτός θα έκανε ένα κόκοματ μαγαζί στη Νότια Γαλλία. Ναι. Δηλαδή που μεταξύ Κάνες και Νίκαιας. Εκεί είχαμε ένα κτίριο εμείς αγοράς και θέλαμε να το μετατρέψουμε σε ξενοδοχείο και μαγαζί. Πήγε για να βάζει τα λεφτά. Εκεί γεννήθηκε, στη Νότια Γαλλία δηλαδή έγινε το πρώτο. Όχι, 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 το πρώτο έγινε στη Μαδρίτη. Όχι, το, αυτό που σου λέω το γεγονός τώρα είναι πριν λίγα χρόνια. Είχαμε ήδη πολλά μαγαζιά στο εξωτερικό. Και ναι, θέλαμε να κάνουμε ένα μαγαζί ξενοδοχείο. Λοιπόν, και πήγε και εκεί δεν προσαρμόστηκε η γυναίκα του και φύγανε και από εκεί και το μαγαζί δεν έγινε εκεί. Έχουμε άλλο μαγαζί στο Παρίσι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η ιστορία του πρώτου μας ξενοδοχείου στην Κηφισιά. Και μετά ήταν επικερδές και μας αρέσει. Και εγώ τέσσερα παιδιά, εγώ πέντε ο αδερφός μου, άρα μείνε μέσα. Οπότε κάναμε ξενοδοχεία. Απλά. Πού ανοίγεται το επόμενο, υπάρχει. Το επόμενο πρόβληψη. Είναι δίπλα στο τελευταίο που είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης απέναντι. Ναι. Λοιπόν, και θα έχει 130 δωμάτια και είναι πάρα πολύ μεγάλο για μας. Και με αυτό το ξενοδοχείο, μάλλον γινόμαστε οι πρώτοι ξενοδόχοι στην Αθήνα. Δεν είναι καλό να το λέω. Γιατί πραγματικά τώρα όμως ναι, αυτό. Ναι, ναι, γιατί είναι το πέμπτο, ναι. Ναι, δεν είναι καλό να λες ότι είσαι πρώτος, δεν μου αρέσει. Από τα στρώματα έχουμε αλλάξει τελείως το, ναι, το industry εδώ τώρα. Ναι, είναι καλό. Είναι ένα ωραίο πράγμα. Εμένα μου αρέσει η φιλοξενία γενικά. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης στη Γερμανία και είχε 50 ράκι όμως. Δηλαδή έβγαζε 600 ευρώ και τα 400 τα έδινε σε φτωχούς. Έναν που είχε ανάγκη αυτό, σε μια γιαγιούλα, τα ανακάλυψε μετά η μάνα μου. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα τα 3 χρόνια πρώτα που πήγε στη Γερμανία να δουλέψει, μετανάστης, παράνομος κτλ., πήρε σπίτι στον αδερφό του, ο οποίος δεν είχε. Βαριότανε, ρε, ήταν ψιλοτεμπέλης. Λοιπόν. Και πήρε πίσω τον αδερφό του και τρογόντουσαν τώρα η μάνα μου με τη γυναίκα του θείου μου. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Ήταν ένα τύπο που δεν κράταγε τίποτα επάνω του. Ήταν καλλιτέχνη τη ζωή για μένα, έτσι το ονόμασα. Και γιατί στο λέω, διότι είχαμε ένα διαμέρισμα και στα Πατήσια και είχε μετρήσει η μάνα μου πόσοι μέσο όρο κοιμόντουσαν, γιατί ερχόντουσαν από το χωριό. Πού να πάνε να μείνουν. Κατάλαβες και ερχόντουσαν. Και πόσοι τρώγανε. Δηλαδή κάθε μέρα είχαν παρέα, ναι, και κάθε μέρα κοιμόταν κάποιος στο σπίτι μαζί. Ναι. Άρα λοιπόν το έχω και στο αίμα μου λίγο. Να, ναι, είμαι, ναι, στη φιλοξενία, ρε παιδί μου. Δεν θέλω. Στο να δίνεις βασικά. Γιατί η φιλοξενία, ναι, νομίζω και αυτό μου, είναι τελικά. Ναι, άφωνα μου το έμαθε αυτό. Χωρίς να μου λέει. Δεν το μαθαίνει με το στο λέει, με το παράδειγμα του ενσαρκώνει. Θέλω να πω και, ναι, και εγώ είμαι έτσι και είμαι από τέτοιο μπαμπά. Όταν έχει νιώσει κάποιο να πάει να σε εκμεταλλευτεί όμω. Πολύ, ρε, γιατί δεν είναι κακό αυτό. Από όλα έχει το πανέρι. Εγώ το δεν ξέρεις. Έχω φτάσει στη δική σου τώρα την ναι, πίστα της επιφύτησης. Από όλα έχει το πανέρι. Και λοιπόν τι έγινε. Θα γίνει και αυτό. Είναι παράδεισο η ζωή. Ναι. Και κλέφτες. Έχει μου κλέψει χιλιάδες, όχι χιλιάδες, εκατοντάδες ποδήλατα που τα αγαπάω. Το πήρε και καλά. Και λες χαρισμάτου. Εντάξει, ρε παιδί μου, λες έχω δύο πόδια, έχω δύο χέρια. Πάλι κάτω. Θα ξανακάνουμε κάμψη, θα σηκωθούν πιο δυνατοί. Ναι. Δεν μασάμε. Α, τι να κάνουμε. Αχ, πολύ σε ευχαριστώ που βρέθηκες αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ, ρε, που ήρθα εδώ και σε λέω, για σε παντρέψω τώρα. Το είπαμε. Θα πάμε, ακούει ο πατέρας τώρα, θα ακούει. Θα την πάρουμε την κοπέλα, την κούκλα και εδώ. Και κροατές μου ακούνε όμως. Και κροατές μου ακούνε. Ναι, γιατί είναι μια κούκλα. Και υποψήφιε και κάτι άλλο. Να ρωτήσω, με ρώτησε προηγουμένως και γιατί είναι μόνος σου. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί είσαι εσύ μόνη σου. Έλατε. Ναι, τόσο όμορφη που είσαι. Δεν παίρνει κανείς. Γιατί δεν είσαι. Έτυχε, τι να πω τώρα. Είδες, έτσι είναι και γι' αυτό, ναι, που μου λες γιατί είναι μόνος του. Είδες το άγνωστο. Όλα πρέπει να τα πεις τώρα εδώ στους ακροτές. Όλα τα λέμε, βέβαια. Ναι, αλήθεια, είναι, να δεν αγνώσω, γιατί κάνει μια καλή γελαστότατη είσαι, έτσι. Μιλίχιο πρόσωπο. Συγγένεια όμως. Όχι, θα τον φέρουμε εδώ. Θα τα πουλήσουμε όλα. Μα θες δίγε καλά και πονά στη Θεσσαλονίκη. Ο γαμπρός δεν πρέπει να γνωρίζει την ύφη. Η ύφη θα πάει στο γαμπρό. Τι θες να κάνω, τον φέρω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι ευκαιρία για τις Οδοντόβρουτσες που πάνε να φτιάξουμε. Θα πας στην Γένεια τώρα εσύ. 12-13 εκεί. Δεκεμβρίου. Ναι. Ναι. Ναι, θα πάμε μαζί, το είπαμε. Θα περάσει ωραία, θα κάνει εκεί κάτω να δει πώς ζουν οι άνθρωποι. Θα πάρω τον εξοπλισμό μου εκεί πέρα, θα κάνω podcast. Έχει άλλους Έλληνες να κάνω. Θα κάνω 40 Έλληνες είναι όλοι και όλοι. Θα γνωρίσει ένα 40 τύπο. 40 Έλληνες θα... όλοι και όλοι. Ναι, θα γνωρίσει ένα τύπο που θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, καλλιτέχνης είναι ωραίος. Είναι 70 τόσο χρονών. Ναι. Και είναι σαν να βλέπει έναν Άγγλο. Αυτός μας βοήθησε να κάνουμε. Είναι Έλληνας. Και είναι γαλανά μάτια. Ναι. Τι ιστορία του. Ναι. Ναι. Λόγιος άνθρωπος πολύ. Ναι. Ο κύριος Όμηρος. Ναι. Το γνωρίζει και αυτόν. Θα σου αρέσει πάρα πολύ αυτός. Θα του κάνεις μια συνέντευξη. Θα κάνουμε και ωραία εκπομπή. Ναι, θα μάθεις πολλά πράγματα από αυτόν πραγματικά. Ναι. Ναι. Θα περάσουμε ωραία, στο υπόσχομαι. Θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά.
Ναι, τάκα, τάκα. Εγώ θα σου πω αύριο θα βγάλουμε τα εισιτήρια, να ξέρεις με ποια πτήση θα πάμε, τα πάντα. Εντάξει. Ναι. Πολύ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ όμως, δεν περίμενα και να έρθεις, ξαναλέω έτσι. Ναι, το... και θα κάνουμε ωραία πραγματάκια. Γιατί θα σου πω και κάτι άλλο τώρα. Πες. Που μπορεί να γίνει. Είναι μακριά βέβαια αυτό. Θα συμμετέχουμε σε μία δενδροφύτευση 400.000 δέντρα. Ναι. Πόσες είπα? 400.000 δέντρα. Απίστευτο νούμερο. Πού? Στην Καμπότζη. Πόσο καλύπτουν τετραγωνικά στρέμματα αυτό? Στρέμματα, δεν πόσο ξέρω, καλύπτουν. Αλλά να φανταστείς ότι το ένα δέντρο απέχει από το άλλο 2 μέτρα. Τώρα που μου λέω, τώρα το πολλαπλασιάζω κι εγώ, δεν ήξερα. 2 με 2,5. Βάλε 3. Βάλε 3 για να είμαστε σίγουροι. 3 μέτρα επί 400.000 είναι 1.200.000 μέτρα. Ναι. Άμα τα βάζαμε στη σειρά. Δηλαδή, ο περίμετρος της γης πόσο είναι? 40.000. Ή περίμετρος. Ή περίμετρος. Ή. Ναι. Ο, εμένα πώς μου ήρθε αρσενικό, σαν το Θεούλη πάλι. Ο Θεός ή Θεά. Ε, ταιριάζει το περίμετρος να είναι αρσενικό. Ναι, όλα αρσενικά. Τι κάνουμε οι άντρες, ε? Ναι. Κάνετε όλα τα υπόλοιπα. Μην κάνουμε το σχόλιο της Πατριαρχίας τώρα. Να αφήσουμε και μια εκπομπή χωρίς Πατριαρχία. Να αφήσουμε και μια εκπομπή χωρίς να κάνουμε σχόλιο Πατριαρχίας. Να σου πω ρε κουκλά, τώρα το σκέφτηκα. Ή περίμετρος. Ή περίμετρος. Θηλυκό κι αυτό. Ναι, η γη. Θηλυκό κι αυτό. Ναι. Ο ήλιος. Όσοι γεννάνε, ναι. Ο ήλιος. Ναι, χωρίς το ένα δεν γίνεται το άλλο. Σωστό. Για κάτσε τώρα, είναι η περίμετρος 440.000. Και εμείς θα φυτέψουμε 1.200.000. Δηλαδή θα φυτέψουμε τη γη γύρω-γύρω. Νιώθω περήφανος γι' αυτό που θα συμμετέχω, δεν είναι δικό μας. Ναι. Έτσι, είναι και... Αυτό πώς προέκυψε? Προέκυψε, είχα πάει στο Τελαβίβ, γιατί θέλουμε να ανοίξουμε και ένα μαγαζί, με κάλεσε ένας. Να το δούμε και τα λοιπά. Φίλοι. Τους και, έχει και ένα σπίτι εδώ στην Πάρο. Ναι. Και το έκανε όλο κόκομα και τον γνώρισα τέλος πάντων. Και ενθουσιάστηκε. Και βγήκε μπουρουμπούρου και πάω εκεί. Και βλέπω ότι έχουν ήδη φυτέψει 180.000 τικ. Ξέρεις, ακούς το τικ, τι είναι? Όχι. Τα έπιπλα κήπου, μωρέ, που είναι από τικ. Ναι. Είναι ένα που αντέχει στο, έξω στις βροχές και τέτοια. Λοιπόν, και αυτό το κόβουν στα 6 χρόνια. Γιατί μεγαλώνει 1,5 πόντο την ημέρα όταν βρέχει. Και αυτοί έχουν κάνει και βροχή, έχουν φτιάξει μια λίμνη, είναι ολόκληρη ιστορία δηλαδή. Ναι. Και το κόβουν σε 6 χρόνια και βγάζουν χρήματα οι άνθρωποι και κάνουν πολύ καλό στο περιβάλλον, γιατί όταν φυτεύεις ένα δέντρο, οι αδαείς λένε γιατί το κόβεις. Γιατί το δέντρο έχει ένα κύκλο ζωής. Και εκτός από αυτό σου έχει προσφέρει το CO2, έχει ρουφήξει λοιπόν τον άνθρακα και σου έχει δώσει οξυγόνο. Άρα λοιπόν, ό,τι είναι από ξύλο το αγαπάμε, γιατί έχει πάρει πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Δεν έχει δηλαδή αποτύπωμα, που λένε τι αποτύπωμα γι' αυτό, αρνητικό. Λοιπόν, και το φύτεψε και έχουν βγάλει λεφτά. Δηλαδή ήταν ένα πρόγραμμα 5 εκατομμύριων και άφησε 20 κέρδος. Ναι. Και τώρα αυτό είναι ένα 15-16, έτσι, στα 400.000 δέντρα. Και θέλαμε να συμμετέχουμε, γιατί και καλό κάνουμε στη φύση. Ναι. Και στα πάντα. Πρέπει έτσι να κάνω μια εκπομπή για τα δέντρα. Άμα θέλει να. Είναι ωραία. Αλλά αυτό είναι μακρινό ταξίδι, θα δούμε αν προλαβαίνει. Όχι, εκτός από αυτό, για τα δέντρα είναι μια πολύ μαγική έννοια. Ναι, ναι. Δέντρο. Το δέντρο, το δάσος μαζί. Δρύς, έτσι. Ναι. Δρύς σημαίνει δέντρη. Δηλαδή η δρύς, η περίφημη βελανιδιά που την έχουμε σε. Στην Τίνο που πήγα το καλοκαίρι σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι να σας πω. Νομίζω στο Πύργο. Έχει στην πλατεία ένα τεράστιο, τεράστιο. Πλάτανο, νομίζω. Πλάτανο, που ήταν, ξέρω εγώ, ναι, πάνω από 100 χρονών. Όχι, ρε. Ήταν. Τώρα μπορεί να λέω και λάθος το δέντρο. 200 να είναι, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγώ έχω πάει στην Τίνο, τόσο... πανέμορφη, αλλά. Ναι. Ωραίο το. Γιατί δεν φυτέψεις ένα δέντρο? Άμα πας έξω τώρα και πεις γιατί δεν έχει ένα δέντρο εδώ, γιατί δεν έχει φυτέψει κάποιος ένα δέντρο, γιατί δεν το φύτεψε? Θα πήγαινε μόνο του. Απλά όμως δεν είναι. Και ναι, αυτό τώρα που θα πάω στο Κατμαντού, ελπίζω η WWF να φυτέψει και δέντρα, να κάνει διάφορα πράγματα στην πορεία. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ θα έχω το νου μου να βγάζω τα χιλιόμετρα. Πόσοι άνθρωποι θα φύγετε αυτή τη στιγμή? Σίγουρα θα φύγω μόνος μου. 8 του μήνα. Τώρα, δηλαδή, ένας είναι ο σίγουρος. Κάτσε. Μετά λοιπόν είναι μια Βελγίδα που την γνώρισα πριν λίγο καιρό, γιατί έχουμε ένα κατάστημα εκεί. Θα έρθει και αυτή. Ναι, ελπίζω να έρθει, γιατί όταν έφυγα εκείνο το βράδυ, που τη τάπα όλα χύμα και γρήγορα, τη λέω, έλα, να περάσουμε καλά. Πήγε και βρήκε έναν άλλο και του λέει: μήπως είναι επικίνδυνα, λέει, να πάω με τον Πολ. Κατάλαβες? Που τον ξέρουν. Του λέει: ο Πολ, ξέρω, άμα πας, τι επικίνδυνα. Να μην σε σκοτώσει κανείς, να μην σε σκοτώσει ο ίδιος. Λοιπόν,
Ο Στέφανος, αν μ' ακούει, είναι ο Στεφανάκος, τον αγαπάω. Είναι γιος μου αυτός. Ναι. Σαν γιος μου. Ναι. Λοιπόν, ναι, και ελπίζω να έρθει αυτή. Θα έρθει τελικά. Γιατί... Και όσοι άλλοι ακούσουν την εκπομπή, ναι, και έρθουν μέχρι τότε. Πήγα, ναι, και πήγα μέχρι στην Αθήνα εκεί που μίλαγα σε μια συγκέντρωση, ναι, από παιδιά και εκείνο και τ' άλλο. Και σηκώθηκε μια κοπελίτσα και λέει: Όχι, λέω, ποιος θέλει να έρθει, ρε. Και σηκώθηκε μια πρώτη κούκλα, αν με ακούει, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Θα έρθει, λέει. Πού έχετε δώσει ραντεβού? Όχι, θα έρθει τώρα, δηλαδή γίνεται στην Αθήνα, θα φύγουμε. Να συναρμολογηθεί η ομάδα, τέλος ναι, πάντων. Ναι, 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 και να έρθουν εκεί να συγκροτηθεί ή συναρμολογηθεί. Να συγκροτηθεί. Βλέπεις, αυτή είναι φιλόλογος εδώ δίπλα, την ξέρεις. Λοιπόν, και θα φύγουμε από εκεί. Και όποιος έρθει, δηλαδή περνάω εγώ από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και θέλεις να μπεις μέσα. Στις 14. Εμείς σου δίνουμε ένα ποδήλατο, 12 θα είμαστε εδώ. 12. Μάλλον, αυτό από την Αθήνα, μπερδεύτηκα. Ναι. Και παίρνει ένα ποδηλατάκι και το, η μόνη υποχρέωση που έχει, τσάμπα είναι το ποδήλατο, η μόνη υποχρέωση να το ξαναγυρίσει. Τίποτα άλλο. Και μετά από 4 μέρες θα είμαστε Κωνσταντινούπολη. Να σου πω, θα κάνουμε μία μέρα να πάμε από εδώ καβάλα. Ναι. Δύσκολη μέρα θα είναι, 170 χιλιόμετρα. Δεν και έχουμε... εγώ έτσι το ακούω. Δύσκολο μου. Όχι, εσύ που είσαι κούκλα, όταν κουράζεσαι, ναι, θα σταματάς λίγο, θα πλώνεις το χεράκι σου και θα πέφτουν στα φρένα οι οδηγοί. Για να σε πάνε καμιά 20-30 χιλιόμετρα. Και μετά θα έρχεστε εσείς να με. Και εσύ θα πηγαίνεις εκεί και θα βρεις. Το έχουμε κάνει. Το έχω κάνει. Έχω πάει από το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης στο βορειότερο. Δηλαδή, φύγαμε από την Κρήτη και πήγαμε στο Nordkap. 12.417. Αυτό που είναι στη Φιλανδία? Όχι, αυτό είναι στη Νορβηγία, στο πάνω-πάνω μέρος. Okay. Μάλιστα, όταν φτάσαμε, η δήμαρχος εκεί έκλαιγε. Γιατί τη δώσαμε. Και εγώ θα έκλαιγα. Ένα ποδήλατο δωρεάν. Αυτή νόμιζε Έλληνες, δεν έχουν να φάνε, που θα σκυμίσω και εκείνο και άλλο. Λαρτζιλίκια, πάρε το ποδήλατο. Στο είπαμε μία, δεν το πίστευε, δεύτερη κτλ. Και, μάλιστα αυτό το ποδήλατο δεν είχε σέλα. Γιατί εγώ όταν πήγαινα προς τα εκεί πάνω, είχα τελειώσει πια. 365 χιλιόμετρα ήταν για γέλιο. Είχα χαρά μεγάλη κτλ. Και ερχόντουσαν τρία άτομα από την άλλη μεριά. Ναι. Και εκεί συναντιέσαι, γιατί είναι ερημιά, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, από πού ήρθατε εσείς, από Ελλάδα, συγχαρητήρια. Ένα παιδάκι όμως ήταν κάτω στο ποδήλατο. Ήταν παράλυτο. Δεν είχε, τα πόδια του δεν δουλεύαν. Και πήγαινε με το πετάλι, έτσι, με τα χέρια. Το γύριζε γύρω-γύρω. Δηλαδή η πεταλιέρα ήταν στα χέρια. Ναι, έχεις ναι. Δείτε τέτοια ποδήλατα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και του λέω, ρε παιχτούρα, του λέω, εσύ συγχαρητήρια. Έρχεσαι από εκεί πάνω, του λέω με τα χεράκια σου, ήταν μικρό σε ηλικία. Και του λέω, για πάρτι σου, ρε, θα βγάλω τη σέλα, ρε. Θα τη βγάλω και θα πάω χωρίς σέλα. Και την έβγαλα τη σέλα. Και έκανα τα τελευταία 365. Χωρίς έλα. Χωρίς έλα. Όρθο πεταλιά. Δεν είναι τίποτα δηλαδή. Δεν είναι, δεν είναι τίποτα. Ναι, πηγαίνεις εκεί χωρίς έλα. Λοιπόν, και μου λέει αυτό το ποδήλατο, γιατί δεν έχεις έλα. Ναι. Να πει γυναίκα. Ναι, ναι. Και άμα πάει κανείς, όχι, τελικά της δώσαμε μια σέλα. Μη να πάει. Σέλα, να πάει. Πάω σε λέω και έχει σέλα. Και εγώ της το έδωσα. Τώρα είναι στο δημαρχείο σπίτι της, δεν ξέρω. Άμα μικρό χωριουδάκι είναι. Δεν είναι το Nordkap το περίφημο. Και φτάσαμε μέρα, δηλαδή ήταν νύχτα, φτάσαμε 10 η ώρα. Ήταν μέρα. Είδαμε ο ήλιος ακριβώς από πάνω, το ναι, τα ναι, μεσάνυχτα. Ναι. Ιστορικές στιγμές τώρα αυτές, δηλαδή. Νιώθω ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη. Έχω δει απίστευτα πράγματα. Ποιος είναι ο πλουσιότερος, δηλαδή αυτός που. Οι εμπειρίες που έχει δει. Ναι, που έχει δει, ναι. Και κάνει πράγματα που δεν έχει ξανακάνει, βλέπει πράγματα που δεν έχει ξαναδεί, τρώει πράγματα που λένε και οι Κινέζοι που δεν έχει ξαναφάει. Ναι, ωραίο πράγμα. Τα. Οχ, τώρα εννοώ η ερώτηση. Άκου τώρα να σου πω. Στη Φλωρεντία. Περίμενε. Δεν θέλω οι ακροτές να έχουν πορείες. Η ερώτηση την ακούσατε ή έξανα πέστη πάλι. Την είπε πολύ ωραία, χωρίς χρήματα. Αν δεν έχεις λεφτά, αυτά όλα τα κάνεις. Άρα μας λες εδώ ρε λεφτά, μας το παίζει ανετήλα και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, συνάντησα στη Φλωρεντία ένα παιδί το οποίο ήταν κοφάλαλο. Και υπάρχουν και φωτογραφίες εδώ να τον δεις. Λοιπόν, και έκανε το γύρο της Ευρώπης, δεν έκανε πάνω από 50 χιλιόμετρα την ημέρα. Μαζί καθίσαμε μία μέρα, γιατί του πήρα και το ποδήλατο μαζί και κάναμε εκείνη την ημέρα 200 τόσα χιλιόμετρα. Το ποδήλατο ήταν πάνω από 50 κιλά, με 50-55, γιατί είχε τη σκηνή του και εξόδευε 3 ευρώ την ημέρα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει 3 ευρώ την ημέρα? Υπάρχει. Ποιος? Υπάρχει. Κάποιος θα υπάρχει. Μπαίνεις. Μπορεί. Ο ανάπηρος έχει μία σύνταξη ο άνθρωπος. Μπορεί να μην έχει. Καθόλου. 3 ευρώ την ημέρα είναι το μήνα δηλαδή. 3-3-9. Ναι. Ήθελε 90 ευρουδάκια. Έτσι που μας το λες, θέλεις να μας πεις ότι μόνο εμείς. Με 3 ευρώ την ημέρα έκανε, ναι, αυτό, παιδί, το πράγμα. Μου πήγαινε και μαγείρευε. Όχι μόνο. Έπαιρνε από το σούπερ μάρκετ πράγματα τα οποία δεν τα έτρωγε με τη μία. Θέλω να σου πω, δεν έπαιρνε μια σοκολάτα. Έπαιρνε και μαγείρευε ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μια ζωή τζίψη. Τσιγκάνικη, νομάδικη. Δεν το λέω με κακή χρειά σε καμία περίπτωση. Που είναι πολύ. Μας δυσκολεύει να το
και να το φανταστούμε και να το κάνουμε κιόλας. Και να σου πω και χωρίς. Τι κάνει και η ζωή. Ναι, και μπορεί να σου πω ότι και χωρίς 3 ευρώ μπορείς να ζήσεις τρώγοντας αυτά που αφήνουν οι άλλοι πάνω στα δέντρα. Άμα πας στην Ανατολική Γερμανία, επί Χόνεκερ τότε που ήταν, δεν ξέρω, ο δικτάκτορας εκεί, θα δεις χιλιάδες, όχι χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά δεκάδες χιλιόμετρα είδα εγώ που ήταν μιλιές που δεν τις μαζεύει κανείς. Άρα λοιπόν θα πεις, αλλά τώρα μην τα ανοίγω, τι ψηφίζω, ΚΚΕ ψηφίζεις. Δηλαδή σου φταίω εγώ που δεν κάνω τίποτα και πήγαμε το ποδηλατάκι. Ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Για το μεταξύ είμαι και 60 χρόνια, πόσα χρόνια θες να δουλεύω, αφού είσαι κομμουνίστρια μισό λεπτό. Δηλαδή θες να δουλεύω μέχρι τα 100, ρε. Τι θέλεις, για να πας μας. Ήταν ωραία ερώτηση όμως. Μπράβο, δηλαδή επικρατώ, βάζω και αρχιτικό. Όχι, σε βλέπω όμως εδώ με σκαρφιά. Μα είναι και αυτό που σου είπα εγώ πιο πριν. Να πούμε για τις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή αυτά θέλουν και. Οι δύσκολες στιγμές. Ναι, ναι. Να σου πω μια δύσκολη στιγμή. Αυτό θέλω. Εκτός από τις καιρικές συνθήκες, μιλάμε χαλάζια, τέτοια, κρύο, να έχεις πάγος. Όχι, όχι, θέλω δύσκολη στιγμή. Άκουτο να ακούσω τώρα. Μια φορά είμαι χαμένος, πάω στο Ρόστοκ, τότε στο ταξίδι αυτό. Ρόστοκ είναι το λιμάνι για να περάσεις απέναντι στη Δανία. Λοιπόν, και είμαι χαμένος μέσα σε κάτι δάση, δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν έχω και κινητό, οπότε δεν μπορώ να έχω GPS. Αλλά και GPS να έχεις, γιατί έχω βρεθεί με δύο που έχουν κινητά και GPS έξω από τον Ντίσσελντορφ και ήταν και από τον Ντίσσελντορφ και δεν μπορούσαμε να μπούμε στην πόλη. Ο ένας μου δείχνει εδώ και ο άλλος 180 μοίρες. Ακριβώς όμως, τρελάθηκα. Δεν μπορούσα. Λέω, θα μπούμε, ρε, ρωτήσουμε κανέναν άνθρωπο. Τέλος πάντων, είμαι χαμένος σε ένα δάσος και εκεί πέρα τα χωριά έχουν μείνει της Ανατολικής Γερμανίας. Δηλαδή πηγαίνεις χιλιόμετρα και βρεις ένα χωριουδάκι. Δεν είναι σαν την άλλη Γερμανία την ανεπτυγμένη. Εν πάση περιπτώσει τη δυτική. Δύσκολη στιγμή θέλω να δύσκολη, πω. Άκου τώρα να σου δεν πω. Θέλω τώρα. Όχι. Και έχει ένα στενό μέσα και βλέπω στο βάθος, δηλαδή στα 100 τόσα μέτρα, με ένα δρομάκι χωματόδρομο μέσα στο δάσος, ένα τζιπ. Σαν τζιπ. Ένα μεγάλο τέτοιο. Λοιπόν, και παρκάρω και λέω: πού θα πάω στον άνθρωπο, θα μου πει πώς είναι. Εδώ. Ναι. Πού να συνεχίσω, αν συνέχισα καλά στον δρόμο. Γιατί κανένας δεν σταμάταγε στον δρόμο να του. Έκανα auto-stop, σου λέει: ποιος είναι αυτός, και έχει δυσκολίες μερικές φορές. Σε βεζινάδικα βγάζει άκρη. Πού σταματάω, άλλος και σε βλέπει. Ναι. Πώς είσαι. Τέλος πάντων, πάω κοντά λοιπόν και αυτός πήγαινε προς το αυτοκίνητο. Και εγώ πήγαινα. Αυτός ερχόταν από την αντίθετη μεριά. Ναι. Λοιπόν, και του λέω στα γερμανικά. Πάω στο σωστό δρόμο, φτάνει στο αυτοκίνητο και βγάζει ένα όπλο και το ακούω κρακ-κρακ, κρακ-κρακ. Ναι. Και με κοιτάζει, τον κοιτάζω, είχα μείνει. Λέω, αυτός θα μου ρίξει τώρα. Δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, Ανατολική Γερμανία. Φυσικά. Στο μυαλό μου. Ναι. Λοιπόν, όπως του μίλαγα και τον κοίταζα και τον ρώτησα από πού να πάω, δεν απαντάω καθόλου και άρχισα και έκανα βήματα πίσω. Δεν έστριψα. Γιατί άμα το σήκωνε, θα έπεφτα, θα έκανα κάτι, καταλαβες. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή σε αυτό δηλαδή το ταξίδι. Δηλαδή, έχουν συμβεί και τέτοια. Και μια άλλη δύσκολη στιγμή σε αυτό το ταξίδι, θα σου πω. Φοβήθηκα τότε, ρε παιδί μου. Φοβήθηκα ότι μπορεί να μου ρίχνει από το φόβο του. Δεν ξέρω. Ναι, πάντως, ναι. Φοβήθηκα. Ας κρατάει ο άλλος όπλο, να ρωτάς κάτι. Αφού ήμασταν οι δυο μας, του λέει αυτός, έρχεται να μου πάρει τι τα λεφτά. Τι έγινε αυτό, πώς έληξε το πριν. Τίποτα. Έκανα βήματα προς τα πίσω χωρίς να στρίψω. Okay. Άμα το σήκωνε και άρχισε, θα πέφτα κάτω. Ναι. Ξέρω, κάτι θα έκανα. Πάντως δεν γύρισε απλάτη. Και κάτι άλλο που συνέβη, που ήμουνα τότε, Γαλλία κάπου εκεί, είμαι πάνω σε ένα δρόμο μεγάλο, εθνική όδο που έχω μπει κατά λάθος, και ακούω από πίσω μου ένα κοφαντικό θόρυβο. Χτύπαγε ένα μέταλλο πάνω στο κελίο. Τι γίνεται, θα μου έρθει επάνω με το αυτοκίνητο, τι ήταν αυτό. Αυτός λοιπόν, κατά περίεργο τρόπο, είχε μια σωλήνα 2-3 μέτρα, ναι, που ήταν πάνω στο αυτοκίνητο, μάλλον θα ήταν να βάλει γκάζι και την είχε πάρει μαζί κατά λάθος, δεν ξέρω τι. Η οποία ευτυχώς δεν σερνότανε, ακολουθούσε το αυτοκίνητο. Γιατί έτρεχε το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Φαντάσου αυτό το πράγμα, γιατί ήταν δίπλα μου, να έκανε, ας πούμε, σαν την ουρά του σκύλου, ξέρω εγώ, σαν μια ουρά. Ναι. Και με έπαιρνε μαζί, θα με σκότωνε. Ναι. Αυτή τις δύο στιγμές πραγματικά φοβήθηκα. Έχει κι άλλα, ρε, περνάνε τα αυτοκίνητα δίπλα σου, κάτι έχει γίνει. Αλλά δεν ήταν να τις θυμάσαι. Αυτές οι δύο στιγμές πραγματικά με φόβησαν. Ναι. Ίσα που την έβγαλα. Αλλά νομίζω ότι οι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή ο πατέρας μου έχει πάει σε μια τράπεζα και έχει πίστοση μεγάλη. Έχει αφήσει δηλαδή πολλά καλά. Υπάρχουν τράπεζες αγαθοεργίας. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Θα λένε οι θεατές, του έχει κουδουνίσει του μεγάλο εκεί, δεν ξέρει τι λέει. Ναι. Αλλά πιστεύω γιατί με έχει σώσει πολλές φορές. Και μάλλον λοιπόν παίρνω εγώ από την πίστοση που έχει εκεί πάνω
Και τη βγάζω καθαρή, χρόνια τώρα. Δεν θα πω κάτι άλλο, έτσι θα τα κλείσουμε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Ναι, να σε καλά. Να πω στο στούντιο εδώ πέρα τώρα, γιατί ο κρατός θα έχει, οι ακροατές θα έχουν απορίες και δεν θέλουν να έχουν απορίες. Είναι η Μαρίνα Μόσχα που έχουμε κάνει εκπομπή το πρωί και την ακούτε, την έχετε ακούσει, γιατί θα βγει πριν από τη δική σου εκπομπή της, η σεξολόγος. Και η Εμιλία Αξιωτίδου που έχουμε κάνει ήδη εκπομπή μαζί. Και η βοηθό σου, το όνομά σου, Ελισάβετ. Εγώ είμαι η Ελισάβετ, ναι, Σιδηροπούλου. Σιδηροπούλου, ωραία, να πούμε και η Ελισάβετ Σιδηροπούλου με την ερώτηση, την κορυφαία ερώτηση σήμερα. Να τα πούμε όλα. Πολύ καλή συνέχεια. Μπορεί να τα πούμε στην Κένια, στο Κατμαντού, δεν ξέρω. Δεν είπαμε θάρσα, πάμε μαζί. Με παντρέψεις κιόλας, ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε, δεν ξέρω. Μην το κατανοήσεις αυτό. Γιατί? Το χαρτάκι. Πήγαινε πλύν τα χέρια σου για τα... Πού θα πάω. Άστο. Άστο χαρτάκι. Μην το καταναλώνεις το χαρτάκι. Μην το καταναλώνεις. Για πες την ιστορία, πες γρήγορα. Δεν πήγε σήμερα. Ποιο χαρτάκι, γιατί να μην το κάνω. Τώρα εγώ αυτό το βρίσκω και λίγο υποκριτικό, κατάλαβες. Γλύψε τα δαχτυλάκια σου. Θα έχουν παράγει άλλοι τα χαρτομάτια και εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Άμα πας σε μια βιομηχανία, μη φοβάσαι τα μικρόβια. Γεμάτη μικρόβια είμαστε. Πρώτη φορά στη ζωή μου θέλω να σας πω ότι τρώω λωτό. Είναι πάρα πολύ λωτό. Έλα, πάρτε το υπόλοιπο εδώ. Πολύ ωραίο.